Καλησπέρα σας και καλή σας εβδομάδα. Επιστροφή στην κανονικότητα. Και γιατί το λέμε αυτό? Την περασμένη Δευτέρα κάναμε την τελευταία εκπομπή όσον αφορά τις αυτοδιοικητικές εκλογές, έχοντας τους μεγάλους νικητές του δεύτερου γύρου, τους δημάρχους Αγίου Νικολάου Ιεράπετρας, αλλά και τον δήμαρχο της Χερσονήσου. Και από σήμερα ξεκινάμε στο γνώριμο μοτίβο τις δικές μας δημοσιογραφικές έρευνες για τη δική σας και δική μας καθημερινότητα. Όμως η αυτοδιοίκηση και οι αυτοδιοικητικές εκλογές έδωσαν τροφή για σκέψη. Σήμερα λοιπόν η εκπομπή θα αφιερωθεί στα κυκλοφοριακά προβλήματα του Ηρακλείου με αφορμή και μία δήλωση που έκανε ο νεοεκλεγέντας δήμαρχος Ηρακλείου σε αυτήν εδώ την εκπομπή, την επόμενη της εκλογής του, ο κύριος Αλέξης Καλοκαιρινός. Θα τα δούμε όλα στην πορεία. Να καλησπερίσω ευθύς αμέσως τον ξεναγό, πρώην αντιπρόεδρο του Σωματείου Ξεναγών Κρήτης και Θήρας, τον κύριο Βαγγέλη Παπανικολάου. Καλησπέρα σας, κύριε Παπανικολάου, καλώς ορίσατε. Καλησπέρα, ευχαριστώ την πρόσκληση. Τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Ηρακλείου, τον κύριο Μανώλη Κουμαντάκη. Καλησπέρα σας, κύριε Κουμαντάκη, καλώς ορίσατε και εσείς. Τον πρόεδρο του Συλλόγου Ιδιοκτών Τουριστικών Λεωφορείων, τον κύριο Στράτο Μαγκουσάκη. Καλώς ορίσατε. Καλησπέρα σας, κύριε Μαγκουσάκη. Καλησπέρα, κύριε Δασκαλάκη. Ευχαριστούμε την πρόσκληση. Και τον πρώην πρόεδρο του Σωματείου Ταξί, οδηγό ταξί, τον κύριο Λευτέρη Πετράκη. Καλησπέρα σας, κύριε Πετράκη. Καλώς ορίσατε και εσείς. Να πω στους τηλεθεατές ότι στη διάρκεια της εκπομπής, πέρα από φωτογραφικό υλικό και βίντεο που θα δούμε, θα έχουμε την ευκαιρία να συνδεθούμε με δύο διαφορετικά σημεία της πόλης του Ηρακλείου, με την πλατεία Κορνάρου, που παίζει έναν καθοριστικό ρόλο όσον αφορά την πιθανή ήπια κυκλοφορία στο κέντρο, αλλά και το πώς διαμορφώνονται τα κυκλοφοριακά προβλήματα σήμερα. Και θα πάμε και σε μια πολύπαθη μικρότερη πλατεία, που όμως το τελευταίο διάστημα αποτελεί έναν δύσκολο μονοπάτι για τους οδηγούς. Αναφερόμαστε στην πλατεία 18 Άγγλων, δύσκολο όχι μόνο για τους οδηγούς, επαγγελματίες και μη, αλλά και για τους πεζούς, τους χιλιάδες τουρίστες, αλλά και τους ντόπιους. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο, κύριε, να παρακολουθήσουμε τι είπε πριν από δύο εβδομάδες σε αυτήν εδώ την εκπομπή ο νέος δήμαρχος Ηρακλείου, ο κύριος Αλέξης Καλοκαιρινός, όσον αφορά την πιθανότητα ήπιας κυκλοφορίας στο ιστορικό κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, αλλά και για ένα μέσο μαζικής μεταφοράς. Κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα εκεί, τα αυτοκίνητα κυκλοφορούν σε ακανόνιστες κατευθύνσεις και τελικά τι έχουμε κάνει, τι έχουμε καταφέρει? Αν το είχαμε υπηρετήσει αυτό, δηλαδή φτιάχνουμε κάτι, λέμε αυτό τι είναι, πεζόδρομος, πεζόδρομος. Αλλά θα λειτουργεί σαν πεζόδρομος. Το οποίο σημαίνει και συγκεκριμένες ώρες για την τροφοδοσία, σημαίνει συγκεκριμένη επιτήρηση μέχρι να εμπεδωθεί αυτό. Ένα ελαφρύ ηλεκτροκίνητο μέσω δημόσιας μεταφοράς, το οποίο αν το καταφέρουμε, αν φτάσουμε εκεί, θα είναι και κάτι που θα είναι... Θα λένε ότι στο Ηράκλειο, ξέρετε, είναι εκεί που υπάρχει και αυτό. Έτσι. Και δεν είναι αυτό το οποίο βλέπουμε συνήθως να κυκλοφορεί και να, και να σέρνεται στους δρόμους. Δεν βλέπετε ως ταμπού την ήπια κυκλοφορία σε ένα μεγάλο πεζόδρομο. Θα μου επιτρέψει να ξεκινήσω με τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου. Πάρα πολλές φορές στο παρελθόν, κύριε Κουμαντάκη, σε αυτήν εδώ την εκπομπή έχουμε μιλήσει για το πώς πρέπει να είναι η προσβασιμότητα στο κέντρο του Ηρακλείου. Ο νέος δήμαρχος Ηρακλείου λέει ότι γι' αυτόν δεν αποτελεί ταμπού η ήπια κυκλοφορία. Μάλιστα, σε πολλά ρεπορτάζ υπήρξαν και αντιδράσεις από την τωρινή δημοτική αρχή. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η παρούσα δημοτική αρχή είναι μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου. Ποια είναι η άποψή σας για την πιθανότητα ήπιας κυκλοφορίας, που δεν θα περιορίζεται όμως την προσβασιμότητα μόνο ανθρώπων που έχουν κινητικά προβλήματα, αλλά μιας κυκλοφορίας που θα μπορούσε να δώσει μια άλλη εικόνα στο ιστορικό κέντρο της πόλης του Ηρακλείου και βεβαίως στα καταστήματα? Όταν ξεκίνησε η διαδικασία για την διαμόρφωση της κυκλοφοριακής μελέτης, η οποία θα αφοράει το κέντρο του Ηρακλείου, αλλά όταν λέμε κέντρο εννοούμε αυτό το κομμάτι της πόλης που είναι εντός των τειχών, τότε και εμείς ξεκινήσαμε οι εμπορικές επιχειρήσεις με το φορέα τους, μια διαδικασία, μια επιστημονική μελέτη μπορώ να την πω, που θα να την έχουμε στα χέρια μας και να την παραδώσουμε στο μελετητικό γραφείο, αυτό το οποίο είχε προκύψει μέσα από το διαγωνισμό, και να δώσουμε και εμείς μια άποψη και μια, αν θέλετε, φιλοσοφία, κυκλοφοριακή φιλοσοφία και τι ακριβώς χρειάζεται η πόλη και η αγορά του Ηρακλείου. Μέσα λοιπόν από αυτήν την μελέτη, όπου κάναμε σε ένα μεγάλο εύρος που ξεκινούσε από τον Άγιο Μινά μέχρι την πλατεία Ελευθερίας και από την Κορνάρου μέχρι
βόρεια της πόλης, όπου εκεί όλοι λέγανε σε ένα πολύ μεγάλο δείγμα ότι ναι μεν θέλουμε πεζοδρόμους, θέλουμε η πόλη να έχει ένα μεγάλο πλέγμα πεζοδρόμων, αλλά ταυτόχρονα θέλουμε και μια πρόσβαση στην πόλη. Όχι μόνο στην αυτοκίνητα αυτά τα οποία θα τροφοδοτήσουν τις επιχειρήσεις ή οποιοδήποτε άλλο στην πόλη μέσα, θέλουν μια πρόσβαση που να μπορεί να υπάρχει και κόσμος μέσα στην πόλη. Βέβαια όλοι λέγαμε ότι ξέρεις, ναι, εμένα στη δικιά μας δρόμο θέλουμε πεζόδρομο, αλλά δίπλα να υπάρχει ένας δρόμος που να υπάρχει πρόσβαση των οχημάτων. Αυτή τη μελέτη και αυτόν τη σκέψη την μεταφέραμε στο μελετικό γραφείο του Ηρακλείου και τους είπαμε ότι πρέπει, ναι μεν, και αυτό επιζητούσαμε όταν ζητούσαμε χρόνια πολλά, ότι πρέπει να φτιαχτεί στο κέντρο του Ηρακλείου ένα λειτουργικό και ένα μεγάλο πλέγμα πεζοδρόμων που να μπορεί να περιηγηθεί ο κόσμος, να έρθει να κατέβουν κλπ. Κλπ. Ταυτόχρονα όμως να υπάρχει και μια εύκολη πρόσβαση. Στην κατεύθυνση αυτή ξεκινήσαμε στη διαβούλευση αυτή, συμμετείχαμε σε όλες τις συζητήσεις, είτε διαζώσεις, είτε ηλεκτρονικά, στην διαδικασία αυτή που διήρκεσε περίπου 1,5 χρόνο και στο τέλος διαπιστώναμε μετά από κάθε διαβούλευση, κάθε συζήτηση που κάναμε, ότι και ένα κομμάτι αφαιρούταν σε αυτό το πράγμα, έως ότου είχε μπει μία φιλοσοφία και μία, αν θέλετε, πολιτική, ότι πρέπει το Ηράκλειο να κλείσει από παντού, σαν να μην υπάρχει μια πόλη πραγματικά που να μην υπάρχει μια ευκολία στην πρόσβαση. Άρα βλέπετε θετικά αυτή τη σκέψη. Βεβαίως, και το λέγαμε, είναι η δικιά μας αρχή. Πράγματι, το λέγαμε από εξ αρχής, έτσι, ότι πρέπει στην πόλη να μην μια στιγμή νεκρώσουμε την αγορά, ούτε το κύτταρο της που είναι τις οικίες, τις κατοικίες στο Ηράκλειο μέσα, γιατί αυτά πρέπει να πάνε μαζί, έτσι, μαζί στην κοινωνία μέσα και σε αυτή την οικονομία, και πάντα θα εξακολουθούμε να λέμε ότι πρέπει, μάλιστα, να βρούμε έναν τρόπο πρόσβασης, έτσι, μέσα στην πόλη του Ηρακλείου. Θα πάω στον κύριο Πετράκη. Κύριε Πετράκη, και οι οδηγοί ταξί είχατε μια συγκεκριμένη άποψη. Εγώ, αν μου επιτρέπετε, θα συμπληρώσω κάτι που είπε ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου. Φτιάξανε μια μελέτη χωρίς να ακούσουν τον παλμό των εμπόρων, των ταξιτζίδων, των λογοριατζίδων, δεν τον ακούσανε. Είπε ο πρόεδρος, μεταφέραμε και κάθε μέρα, αυτό που αποτυπώνει είναι η πραγματική εικόνα, κάθε μέρα αφαιρούσαν κάποιοι κάποια πράγματα από εκεί. Mm-hmm. Τι άλλο να συμπληρώσω πάνω σε αυτό. Αυτή τη στιγμή εσείς νιώθετε ότι έχετε αποκλειστεί εντελώς από την καρδιά μιας πόλης που αρκετός είναι ο κόσμος, και θα μιλήσω για τους ξένους επισκέπτες αλλά και για τους ντόπιους που έχουν δουλειές στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου. Ή έχουν γίνει κάποιες παρεμβάσεις, κύριε Πετράκη, προσωπικά, που έχουν διευκολύνει κάπως την κατάσταση? Εμείς ως επάγγελμα, ναι μεν αποκλειστήκαμε από το κέντρο, αλλά στην ουσία αποκλειστήκαν τα άτομα τα οποία θέλουν να εξυπηρετηθούν. Όταν βλέπεις ηλικιωμένους ανθρώπους και η απόσταση, θα μου πείτε, είναι κοντά, η απόσταση από το Μελιντάνι στην Κορνάρου τους φαίνεται βουνό, τι να το απαντήσει αυτόν τον άνθρωπο? Έτσι. Κύριε Μαγκουσάκη, έρχομαι σε εσάς. Βεβαίως για τα τουριστικά πούλμαν είναι εξαιρετικά δύσκολο να ανοίξει το κέντρο του Ηρακλείου. Θα μπορούσαν όμως να υπάρξουν κάποιες παρεμβάσεις. Ο κύριος Παπανικολάου μας έχει φέρει φωτογραφικό υλικό που θα δούμε πώς λειτουργείτε εσείς περιμετρικά της πόλης, και αναφερόμαστε βεβαίως στο Αρχαιολογικό Μουσείο. Θέλω όμως το σχόλιο σας για την πιθανότητα ήπιας κυκλοφορίας. Κοιτάξτε, να δείτε, σε όλες τις ευρωπαϊκές πόλεις υπάρχει, δίνεται δυνατότητα στον επισκέπτη να επισκεφτεί τα μέρη ενδιαφέροντος. Και δει στο Ηράκλειο, που το αρχαιολογικό μας μουσείο βρίσκεται στην καρδιά του Ηρακλείου. Δεν δύναται λοιπόν να σκεφτούμε ένα αποκλεισμό του αρχαιολογικού μουσείου από τους επισκέπτες. Η Κρήτη λέγεται και είναι ένας πυλώνας του τουρισμού, έχει την πρωτοκαθεδρία του τουρισμού. Αν είναι δυνατόν σε μια πόλη των 160.000 κατοίκων, σε μια πόλη που σηκώνει το μεγαλύτερο φορτίο της Κρήτης στον τουρισμό, να σκεφτόμαστε να αποκλείσουμε τους επισκέπτες από το κέντρο και δει από το Μουσείο του Ηρακλείου, που είναι από τα πιο σπουδαία και από τα πιο αξιόλογα της Ευρώπης. Πρέπει λοιπόν να βρεθεί μια μέση λύση. Πρέπει οι επισκέπτες να έχουν πρόσβαση στο Αρχαιολογικό Μουσείο,
πρέπει τα λεωφορεία να έχουν πρόσβαση στο κέντρο του Ηρακλείου και στο αρχαιολογικό μουσείο. Τώρα, βέβαια, με συμβιβασμούς από τις δύο πλευρές, με μια χρυσή τομή, την οποία έχουμε καταθέσει προτάσεις και είμαστε εδώ να τις συζητήσουμε και στη συνέχεια, τις προτάσεις που έχει καταθέσει ο σύνδεσμός μας, ούτως ώστε ούτε εμείς να εμποδίζουμε τους συμπολίτες μας με το κυκλοφοριακό που υπάρχει στο Ηράκλειο και βέβαια να εξυπηρετούνται πρωτίστως οι επισκέπτες μας. Επειδή λοιπόν δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι ζήτησα το λόγο σε εσάς, θέλω να πάμε στον κύριο Παπανικολάου και με την βοήθεια των συναδέλφων από το Control να δούμε το πρώτο πακέτο φωτογραφικού υλικού που αφορά το αρχαιολογικό μουσείο του Ηρακλείου και τα τουριστικά πούλμαν. Η αλήθεια είναι ότι ο κύριος Παπανικολάου μέσα από αυτήν εδώ την εκπομπή έχει δώσει τον παλμό αυτής της πόλης. Θα ήθελα λοιπόν να πάμε στις φωτογραφίες. Εδώ πέρα βλέπουμε την λεωφόρο Κνουσού και την κάθοδο προς τη λεωφόρο Κνουσού. Από την Εθνική κατεβαίνοντας προς να τη δούμε όλη τη φωτογραφία. Κνουσού. Και έχουμε πει ότι αυτό εδώ πρέπει να μπει ένα σήμα στο τέλος του δρόμου. Ο δρόμος μπροστά είναι η Κνουσού. Καθώς κατεβαίνουμε από το Εθνικό, δεν υπάρχει σήμα. Πάνω δεξιά υπάρχει σε κόκκινο κύκλο, το οποίο είναι μουτζουρωμένο από διάφορους φανατικούς οπαδούς ομάδων. Οπότε αυτό δημιουργεί κυκλοφοριακό πρόβλημα, γιατί την τελευταία στιγμή αυτό στρίβει αριστερά. Εγώ είμαι στο λεωφορείο μέσα ακριβώς πίσω και παραλίγο να γίνει δυστύχημα, να γίνει τρακάρισμα. Και δηλαδή, μιλάμε για έναν δρόμο που οδηγεί προς το κέντρο της πόλης ακριβώς. Του Ηρακλείου. Είναι ένα κομβικό σημείο στο ύψος της λεωφόρου Κνουσού. Πάμε στην επόμενη φωτογραφία. Λοιπόν, εδώ είμαστε στο αρχαιολογικό μουσείο, στο πάρκινγκ του αρχαιολογικού μουσείου. Στη μέση-μέση έχει παρκάρει κάποιος, κάποια, δεν ξέρω ποιο είναι, είναι ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο, το οποίο παρόλο που πάρει στο σήμα, αυτός πήγε και το βρήκε βολικό, το κλείδωσε, το έφυγε και πήγε για τη βόλτα του. Ο σύνδεσμος τουριστικών, ιδιωτικών τουριστικών λεωφορείων έδωσε χρήματα και πλήρωσε και έβαλε σήματα φέτος, τα οποία γράφει bus tourist bus parking only, το οποίο έχει βοηθήσει στην κατάσταση. Υπάρχει αυτό ακόμα το πρόβλημα των παράνομων παρκαρισμένων αυτοκινήτων, αλλά ευτυχώς έχει μειωθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό μετά την παρέμβαση των ιδιωτικών τουριστικών λεωφορείων. Και εδώ στις φωτογραφίες, αν μπορούμε να τις δούμε ολόκληρες, βλέπαμε στην προηγούμενη φωτογραφία. Εδώ είναι, εδώ είναι πώς είναι φέτος. Όπως είναι φέτος, ναι. Το πάρκινγκ του αρχαιολογικού έχει μουσείου. Έχει γίνει σήμανση μετά από κοινότημά μας με τους ιδιοκτήτες και τους οδηγούς τουριστικών λεωφορείων και των ξεναγών φυσικά, να γίνει διαγράμμιση που να γραφτεί το bus. Να γίνει καινούρια σήμα στην οποία γράφει Tourist Bus Parking Only. Οπότε οι τουρίστες οι οποίοι θέλουν να παρκάρουν φέτος είναι πολύ λιγότεροι και ευτυχώς το σέβονται σε μεγάλο βαθμό. Πάντως νωρίτερα είδαμε γιοταχή να είναι μέσα στο. Ναι, χώρο. Αυτό ήταν πριν γραφτεί το bus. Είναι φέτος πάλι, αλλά είναι λίγο πιο νωρίς. Οπότε εδώ έχουμε τη διαφορά το πριν και το μετά. Μάλιστα. Πάμε στην επόμενη φωτογραφία. Βλέπουμε, εξακολουθούμε να βλέπουμε το πάρκινγκ. Εκεί του... χωράνε 7 λεωφορεία. Λοιπόν. Εδώ είναι στην Κνωσό. Υπάρχει ένα πρόβλημα το οποίο είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Είναι η στάση του αστικού λεωφορείου στην Κνωσό και είναι φτιαγμένη με τέτοιο τρόπο το οποίο ίσα ίσα που βλέπετε χωράει ένας ή άντε δύο το πολύ άτομα να περάσουν. Όλοι οι υπόλοιποι περνάνε περπατώντας αναγκαστικά μέσα στον δρόμο γιατί δεν χωράει. Πίσω μας είναι το πάρκινγκ του αστικού λεωφορείου, μπροστά είναι ο χώρος αρχαιολογικός. Εκεί υπάρχει το πρόβλημα. Μέσα στον αρχαιολογικό χώρο, δίπλα στο πάρκινγκ του τουριστικών λεωφορείων, δεν υπήρχε σήμανση. Δεν υπήρχε, είχε φθαρεί η σήμανση. Με αίτημά μου στον κύριο Αναστασάκη, ο κύριος Αναστασάκης έστειλε ένα συνεργείο του Δήμου, παρόλο που δεν υποχρεούται ο Δήμος, γιατί αυτό ανήκει στο Υπουργείο Πολιτισμού, και ο Δήμος Ηρακλείου έκανε ξανά καινούργια διαγράμμιση, ξαναέγραψε μπας όπως προηγουμένως, και αυτό το χάος έχει περιοριστεί πάρα πολύ τώρα. Αυτό είναι πριν δύο μήνες. Μάλιστα. Πριν ένα μήνα έγινε διαγράμμιση και έχει βελτιωθεί αυτή κατάσταση. Αυτή πάντως είναι η εικόνα, ας πούμε, στο πάρκινγκ της Κνωσού. Είναι το απόλυτο χάος. Σε μια ημέρα αιχμής που πραγματικά αποτυπώνει το απόλυτο χάος. Πάμε στην επόμενη φωτογραφία. Είναι το ίδιο, ίδια μέρα, από διαφορετική γωνία. Τα τουριστικά λεωφορεία είχαν δυσκολευτεί πάρα πολύ να φύγουν γιατί πήγαν και παρκάραν οι άλλοι και δεν πάνε. Εδώ είναι στην λεωφόρο Κνωσού, το οποίο σε κάθε κυκλικό κόμβο υπάρχει το stop. Το οποίο το stop δεν υπάρχει λόγος ύπαρξης. Μπορεί να μπει το τρίγωνο. Γιατί κάθε τουρίστας ο οποίος κάθεται πίσω μας λέει: γιατί δεν σταματάει απόλυτα το αμάξι όπως σταματάνε στη χώρα μας, μόνο εδώ απλώς φρενάρεται. Γιατί υπάρχει φυσικά η μικρή κυκλοφορία από δεξιά ή αριστερά. Οπότε το λογικό είναι να φρενάρουν, να μην σταματάνε ακριβώς, αλλά να επιβραδύνουν. Οπότε και βλέπουμε, θα βλέπουμε να κύριε Παπανικολάου, πόσα είναι τα κακώς κείμενα περιμετρικά της πόλης του Ηρακλείου σε μια πόλη που το ιστορικό της κέντρο είναι κλειστό. Δηλαδή,
Το πρόβλημα είναι πλέον σε όλη την έκταση του πολεοδομικού συγκροτήματος και επειδή εδώ ένας τηλεθεατής κάνει διόρθωση στον κύριο Μαγκουσάκη, ο Δήμος λέει του Ηρακλείου με την τελευταία απογραφή είναι 189.000, το πολεοδομικό συγκρότημα πάνω από 210.000. να τα πούμε όλα. Μιλάμε για μια πόλη 200.000 και εδώ βλέπουμε το πώς είναι η κατανομή σήμερα. Τώρα, ναι. Όπως είναι τώρα, μετά την κοινή πρότασή μας, ξεναγών και ιδιοκτητών και οδηγών τουριστικών λεωφορείων, αυτή είναι η σωστή θέση, η οποία έχει γίνει απόλυτη μας και μάλιστα με δικό μας αίτημα έχει μπει και μια κάμερα σε αυτό το ύψος, η οποία περιμένουμε να συνδεθεί, στην οποία θα υπάρχει μια εφαρμογή, την οποία ο ξεναγός, καθώς κατεβαίνει, θα μπορεί να μπαίνει σε αυτήν την εφαρμογή και να βλέπει αν υπάρχει χώρος, ώστε να σταθμεύει το λεωφορείο χωρίς να υπάρχει κυκλοφοριακό πρόβλημα. Μάλιστα. Λοιπόν. Επίσης, με δικιά μας παρέμβαση, μας έχει παραχωρηθεί για δεύτερη χρονιά από τον Οργανισμό Λιμένου Ηρακλείου ένας χώρος να αυτά τα λεωφορεία που περισσεύουν να σταματάνε να σταθμεύουν στο λιμάνι σε 24 θέσεις, σε δύο διαφορετικά σημεία, ώστε να μην υπάρχει πρόβλημα. Εδώ είναι πριν οριοθετηθεί το θέμα της στάσης των λεωφορείων που ήταν επιβατικά αμάξια, πριν μπουν τα καινούρια σήματα που μπήκανε, το χάος που επικρατούσε, τα οποία φέρνανε σχολικά. Φέρναν τουρίστες και δεν υπήρχαν χώρο για τα τουριστικά λεωφορεία να σταματάνε. Μάλιστα. Κύριε Δασκαλά. Ναι, κύριε Μαγκουσάκη. Να κάνω μια επισήμανση. Είναι δυστυχώς απορίας άξιο πόσο εύκολο είναι οι δημοτικές αρχές να συμβουλεύονται τους φορείς και επαγγελματικές ομάδες οι οποίες ζουν καθημερινά τα προβλήματά τους και το πρόβλημα αυτό το συγκεκριμένο από τη δική τους σκοπιά. Είναι πάρα πολύ εύκολο να ακούν τη γνώμη τους. Είδα πριν το βίντεο που την εικόνα που έδειξε ο κύριος Παπανικολάου που σας έφερε με την Κνωσό. Ξέρετε πόσα χρόνια το συζητάμε αυτό με την Κνωσό. Μέσα σε αυτήν εδώ την εκπομπή το έχουμε πει τουλάχιστον 6-7 φορές. Είναι ακριβώς. Τόσο δύσκολο λοιπόν οι τοπικοί άρχοντες να σκύψουν λίγο το κεφάλι για το χρυσό που μας φέρνουν αυτοί οι τουρίστες και ζούμε είτε έμεσα είτε άμεσα όλοι μας από τον τουρισμό. Είναι τόσο απλά, δυστυχώς όμως τα κάνουμε τόσο δύσκολα στην πόλη μας. Μάλιστα. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να πάμε να παρακολουθήσουμε ένα βίντεο. Πρωτού συνδεθούμε με την πλατεία Κορνάρου και τη Γεωργία τη Μακάκη. Η Γεωργία Μακάκη με το φακό της εκπομπής βρέθηκε στα λεγόμενα δύσκολα σημεία της πόλης του Ηρακλείου. Θα σας αναφέρω, νομίζω θα συμφωνήσετε απόλυτα. Αυτός ο πολυπεριβόητος κυκλικός κόμβος πριν το γνωστό πολυκατάστημα στα 62 Μαρτύρων που έχει γίνει αιτία για να μπλοκάρει ο πιο δύσκολος δρόμος της πόλης του Ηρακλείου και να μπλοκάρουν βεβαίως και όλοι οι δρόμοι περιμετρικά. Πάμε να δούμε τι κατέγραψε ο φακός της Crete TV και επανερχόμαστε για να συνδεθούμε με την πλατεία Κορνάρου. Υπάρχουν κάποια πολύ δύσκολα σημεία στο Ηράκλειο, όπως είναι εκεί στον κόμβο στο Τζάμπο, όπως είναι η κάθοδος Κνωσού και στο κυκλικό του Αγιάννη, μεγάλο πρόβλημα ώρες αιχμής. Το κέντρο, εκεί προς Αστόρια, Αβέροφ να μπεις μποτιλιάρο το αυτοκίνητα, δίνει πολλά πάρκινγκ γύρω-γύρω, εκεί τεράστιο πρόβλημα ώρες-ώρες. Το πιο μεγάλο πρόβλημα είναι και εδώ στον κόμβο για να μπεις Εθνική Μπεντεβή. Γενικά η Κνωσού είναι ένας επιβαρημένος δρόμος και προσωπικά για μας εδώ είναι πρόβλημα, δεν υπάρχει κάποια έξοδο, δηλαδή είμαι εγώ εδώ και θέλω να φύγω προς απάνω, δεν μπορώ να φύγω. Πρέπει να κάνω όλο τον κύκλο από την Καρσαδάκη ή από την Παπαναστασίου. Να κοιτάξω να κάνω διανοίξεις δρόμων, οι πεζόδρομοι να είναι πεζόδρομοι και όχι πατίνια, μηχανάκια κλπ. Να μπορούν να κυκλοφορήσουν σαν άνθρωποι. 62 μαρτύρων. Είναι μάρτυρες αυτοί οι οποίοι περνάνε από εκεί. Είναι μάρτυρες. Λυπάμαι που το λέω, αλλά δεν θα αλλάξει τίποτα. Η κίνηση που στο κέντρο υποτίθεται ότι προσπάθησαν με τις ρυθμίσεις να το βελτιώσουν, μεταφέρθηκε προς τα έξω. Τα μίνι μπας ήταν ένα καλό πρώτο βήμα. Όμως, κατά τη γνώμη μου, έπρεπε να υπάρχει. Καταρχήν εκτός κέντρου, εκτός των τυχών, να μην περνάνε καθόλου αυτά τα τεράστια λεωφορεία. Οι ιδιοκτήτες των ιδιωτικών πάρκινγκ κάνανε κάποτε ασφαλιστικά μέτρα. Είχαμε κάποιους ελεύθερους χώρους, κουτσά στραβά των τυχών. Εκεί νομίζω δεν επιβάρυναν κανέναν. Το πρόβλημα το εντοπίζω στην οδό αυτή τη Αναβέρο. Και ακόμη και αυτά εδώ πέρα τα πλακάκια έχουν σπάσει. Έχει κακοτεχνίες, ναι. Και βλέπω ανθρώπους και πέφτουν κιόλας. Σε αυτά τα πλατεία Κορνάρου. Ναι, ναι, ναι. Είμαστε στο πάρκινγκ του μουσείου, το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, το οποίο έχει περίπου 600.000 επισκέπτες το χρόνο. Και αυτό το οποίο χρειαζόμαστε είναι μια επίβλεψη από την αστυνομία, η οποία να μην αφήνει να παρκάρουν αμάξια επιβατικά τα οποία δεν ξέρουν. Συνήθως γίνεται και στο Κατσαμπά γίνεται. Στα φανάρια του Κατσαμπά και στη Γιώφυρο βέβαια.
γέφυρο είναι. 62 μαρτύρων. Ναι, 62 μαρτύρων είναι απελπισία. Όσο μπορούμε να κάνουμε πιο πολλούς κόμβους, είναι καλό. Δεν μπορώ να μπαρκάρεις εδώ πέρα με τίποτα. Με τίποτα, ούτε να περάσεις, όχι να. Η Μητσοτάκη εκεί πέρα και γενικά όλο αυτό, αυτό που φτιάξανε με τα κολονάκια έχει βελτιωθεί πάρα πολύ. Στη Λεωφόρο Γνωσού, σε ό,τι αφορά τα κολονάκια, έχει βελτιωθεί πάρα πολύ. Αν μπορούν να φτιάξουν σε κάποια σημεία της Λεωφόρο Γνωσού, χρειάζεται αυτό το around about. Συνεχίες πάρει το πρόβλημα, από είναι οι δρόμοι χάλια. Λακκούβες, ιστορίες, κακό. Και με τις στάθμες υπάρχει παντού πρόβλημα σε όλο το Ηράκλειο. Δεν μπορείς να κυκλοφορήσεις στο Ηράκλειο, μπορείς. Αφού τα ξέρεις, δεν τα ξέρεις. Και πώς κατεβαίνετε κάτω? Με τα ποδαράκια μου. Θα πρέπει να έχουμε ένα σχεδιασμό για τα επόμενα χρόνια. Βλέπουμε λοιπόν διαχρονικά ότι αυξάνεται τόσο ο πληθυσμός όσο και τα οχήματα που κυκλοφορούν. Και σκεφτείτε, είμαστε ένα ευλογημένο μέρος που πάνω από 300 μέρες το χρόνο έχουμε ηλιοφάνεια. Γι' αυτό σημαίνει ότι ο κόσμος γενικά μετακινείται με τις μοτοσυκλέτες και τα μηχανάκια και τα μοτοποδήλατα. Αν τα αφαιρούσαμε αυτά από το δρόμο, σκεφτείτε πόσα αυτοκίνητα θα ήταν και θα γινότανε. Θα πρέπει να υπάρξουν και να δημιουργηθούν χώροι στάθμισης σε μια λογική απόσταση από εκεί που θα θέλει να πάει ο πολίτης. Γιατί άμα είναι πάρα πολύ μακριά, σίγουρα δεν θα το χρησιμοποιήσει. Όπως επίσης, βέβαια, και αυτό το βασικό που θα πρέπει είναι να αλλάξουμε εμείς λίγο την κουλτούρα μας. Ας μην είμαστε συνέχεια με το όχημα γενικότερα. Μπορούμε και λίγο να περπατήσουμε. Βλέπουμε ότι στην 62 Μαρτύρων, ας πούμε, στο κυκλικό εκεί το τελευταίο, δημιουργείται ένα μεγάλο πρόβλημα. Πιστεύω θα πρέπει να αλλάξει η ροή των οχημάτων από την αντίθετη κατεύθυνση, προκειμένου να βελτιωθεί η όλη εικόνα. Σίγουρα θα πρέπει να γίνουν και διάφορα πειραματικά κομμάτια, γιατί πολλές φορές σχεδιασμοί στα χαρτιά λειτουργούν. Στην πραγματικότητα όμως βλέπουμε ότι δεν λειτουργούν καθόλου. Θα πρέπει να δούμε και το κυκλικό στη Λεωφόρο Γνωσού χαμηλά, όπως επίσης θα πρέπει να αλλάξουμε λίγο και τη σήμανση, να φύγουν τα στόπ και να μπουν παραχώρηση προτεραιότητας. Δεν νοείται κυκλικό με στόπ, δεν υπάρχει λόγος να υπάρχει στόπ στο κυκλικό. Στέλνετε φωτογραφίες από πολλά σημεία της πόλης του Ηρακλείου, μας δίνετε και υλικό, ρέχνει στην Crete TV η ομάδα μας και η σελίδα μας στο Facebook. Δασκαλάκης papakicretetv.gr το mail της εκπομπής και 2830-8000 στο τηλεφωνικό κέντρο. Σας ευχαριστώ για τις φωτογραφίες και πάμε να συνδεθούμε με την πλατεία Κορνάρο. Εκεί βρίσκεται η συνάδελφος η Γεωργία η Μακάκη, αλλά μαζί της έχει και τον πολιτικό προϊστάμενο της Δημοτικής Αστυνομίας στο Ηράκλειο, τον κύριο Μαρίνο Πατακό. Καλησπέρα και στους δύο, Γεωργία και κύριε Πατακέ. Καλησπέρα, Μάνο. Καλησπέρα, κύριε Δασκαλάκη. Ευχαριστούμε. Βρισκόμαστε στην πλατεία Κορνάρου, Μάνο, η οποία μαζί με την παραλιακή σηκώνουν το βάρος της κυκλοφορίας της πόλης του Ηρακλείου και σε ώρες αιχμής έχουμε το κυκλοφοριακό. Όπως βλέπετε, αυτή τη στιγμή η εικόνα είναι ιδανική. Δυστυχώς, η απερχόμενη δημοτική αρχή, Μάνο, όπως τουλάχιστον υποστηρίζουν οι πολίτες, δεν έλυσε το κυκλοφοριακό και το μεγάλο αγκάθι της στάθμευσης. Και να πούμε και κάποια στοιχεία, Μάνο, πριν δώσουμε το λόγο στο κύριο Μαρίνο Πατακό, το πολιτικό προϊστάμενο της Δημοτικής Αστυνομίας, ότι από τις αρχές του χρόνου μέχρι και τον προηγούμενο μήνα είχαμε, Μάνο, 19.456 κλήσεις για παράνομη στάθμευση από τη Δημοτική Αστυνομία. Και μάλιστα το προηγούμενο μήνα είχαμε κλήσεις ρεκόρ 2.766. Κύριε Πατακέ, το σχόλιο σας. Καλησπέρα σας και πάλι και σε εσάς, κύριε Δασκαλάκη, και στους συνομιλητές σας. Πραγματικά, όπως είπε και η εξαίρετη ρεπόρτερ σας, η πλατεία Κορνάρου απόψε δεν θυμίζει τίποτα από την γνωστή πλατεία σε ώρες αιχμής, πρωί, μεσημέρι, πολλές φορές και το απόγευμα. Είναι μια πλατεία και ένας δρόμος συγχρόνως που διασχίζει την πλατεία, όπως γνωρίζετε, και έχει απορροφήσει όλο το βάρος, όλο το κυκλοφοριακό φόρτο της πόλης του Ηρακλείου όσον αφορά το ιστορικό κέντρο. Θα έλεγα εξίσου κίνηση, ίσως και μεγαλύτερη, την παραλιακή λεωφόρο που έχει μεγαλύτερη. Κύριε Πατακέ, επειδή συζητήσαμε πολλές φορές στο παρελθόν για την πλατεία Κορνάρου, θα ήθελα να μας βοηθήσει λίγο ο Νίκος ο Εργαζάκης, ο εικονολήπτης μας, να δείξει το σημείο με τα κολονάκια. Αυτά τα κολονάκια που έχουν τοποθετηθεί κατά μήκος της πλατείας Κορνάρου μέχρι και την παραλιακή, παίρνει την Αγίου Μινά, μπαίνει μέσα στην Γιαμαλάκη και ούτω καθεξής. Αυτό το είχαμε ακούσει ως μία προσωρινή λύση που θα μπορούσε να επιλύσει. Εσείς, ως ένας πολύ έμπειρος αυτοδιοικητικός που έχει ασχοληθεί πάρα πολύ με την κυκλοφορία στο Ηράκλειο, θεωρείτε ότι αυτή η όχι τόσο καλέσθητη εικόνα στο Ηράκλειο βοήθησε στην επίλυση του κυκλοφοριακού? Και δεν μιλάμε τη νύχτα, μιλάμε σε ώρες αιχμής. Είναι Δευτέρα βράδυ, όπως καταλαβαίνετε, οι νύχτες της Δευτέρας είναι οι πιο χαλαρές νύχτες στο Ηράκλειο.
Δεν είμαι ειδικός, όμως, όπως είπατε, η εμπειρία είναι μεγάλη στα κυκλοφοριακά θέματα και την αποκτήσαμε φυσικά εδώ στο Δήμο Ηρακλείου. Πρέπει να το ομολογήσουμε. Δεν είναι ό,τι καλύτερο αυτά τα πλαστικά κολονάκια, όμως τελικά κρίνονται απαραίτητα. Διότι εάν φύγουν, τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας καταργούνται, τα προτεράσματα, δηλαδή καταργούνται με την έννοια ότι τα προσπεράσματα, οι παράνομες σταθμεύσεις που θα διευκολυνθούν, θα πάρουν θάρρος οι οδηγοί. Δεν θέλουν και πολύ, κύριε Δασκαλάκη, ξέρετε, στο Ηράκλειο, για να παραβιαστεί αυτό το συνηθισμένο φαινόμενο, να παρουσιαστεί το συνηθισμένο φαινόμενο της παράνομης στάθμευσης, εκεί που δεν υπάρχουν περιθώρια στάθμευσης, ούτε νόμιμης, ούτε παράνομης. Γι' αυτό παραμένουν ακόμα τα κολονάκια. Και μπορώ να σας πω ότι το εγχείρημα της πεζοδρόμησης του ιστορικού κέντρου από την Λεωφόρο Δικαιοσύνης μέχρι την Καλοκαιρινού, στην αρχή, ήταν δύσκολο. Και αυτή η πλατεία, και η Αγίου Μινά και η Γιαμαλάκη με τα κολονάκια αυτά, κατάφερε σε ένα σημείο να λειτουργεί η πόλη, έστω και με δυσκολία. Έστω και θα έλεγα, το μεγάλο πρόβλημα, το μεγάλο φόρτο που παρουσιάζεται σε ώρες αιχμής. Μάλιστα. Θέλω βέβαια, λίγο, κύριε... Αν ήθελα, τελειώνοντας το σχολείο από αυτού... Κύριε Πατακιά, είχατε πει για φλέβα χρυσού εδώ στην πλατεία Κορνάρου. Όμως από την άλλη, κύριε Πατακιά, έχουμε πάνω από 19.000 κλήσεις. Μέχρι το τέλος του χρόνου θα φτάσουμε τις 25.000 κλήσεις και έχουμε και 750.000 πολίτες που μετακινούνται με τα μίνι μπας. Θα σας πω, θα σας πω. Άρα λοιπόν, υπήρξε θετική ανταπόκριση, δεν υπήρξε θετική ανταπόκριση. Είχα δηλώσει στην ώρα αιχμής, πραγματικά, και χαίρομαι που το θυμάστε αυτό, κυρία Μακάκη, για τη Γιαμαλάκη. Ότι ήμουν αντίθετος και έδωσα μάχη για να μην συμβεί αυτό, η διπλή κατεύθυνση. Καταργούνταν πολλές θέσεις στάθμευσης νόμιμες. Ξέρετε, εδώ πασχίζουμε για να ανακαλύψουμε θέσεις στάθμευσης στο Δήμο Ηρακλείου και ήμουν αντίθετος. Με τον Αναστασάκη, τον συνάδελφο, διασταυρώσαμε, θα έλεγα έτσι, ταξίφι, μεταφορικά μιλάω. Αποδείχθηκε ότι η Γιαμαλάκη και η Αγίου Μινά με την διπλή κατεύθυνση εφαρμογή κυκλοφορίας ήταν φλέβα χρυσού για τα δεδομένα του Ηρακλείου. Μην υπερβάλλουμε βέβαια, η φλέβα χρυσού κάτι πολύ διαφορετικό. Σε κάθε περίπτωση, εάν εδώ που βρισκόμαστε στην πλατεία Κορνάρου, την πολύπαθη αυτή πλατεία, κατάφερνε η Δημοτική Αρχή την Αβέροφ να κάνει διπλή κατεύθυνση, που δεν ήταν εφικτό όπως φαίνεται τελικά, θα γινόταν μεγάλη ανακούφιση στο κυκλοφοριακό. Τώρα γιατί βλέπουμε, τώρα, κύριε Πατακέ, βλέπουμε εικόνα από ημέρα στην πλατεία Κορνάρου και όχι σε ώρα αιχμής. Δηλαδή, βλέπουμε τα αστικά λεωφορεία στην κυριολεξία να εγκλωβίζονται στο δρόμο και δεν μιλάμε για ώρα που κλείνουν τα καταστήματα. Άρα νομίζω ότι θα έπρεπε εδώ να υπάρξει μια πιο ουσιαστική λύση. Γιατί ένα αστικό λεωφορείο που θα σταματήσει σε μια στάση που περιμένει πολλοί κόσμος, γιατί στην πλατεία Κορνάρου είναι ουσιαστικά η κομβική πλατεία των ανθρώπων που κατεβαίνουν μαζί με την πλατεία Ελευθερίας για να κατευθυνθούν προς το ιστορικό κέντρο. Άρα εδώ χρειάζεται κάτι πολύ ουσιαστικό, κάτι εντελώς διαφορετικό. Και τώρα που μιλάμε, δύο λεωφορεία μαζεμένα στη στάση, κυκλοφορία έχει σταματήσει βεβαίως. Ευτυχώς όμως είναι η ώρα τέτοια που δεν υπάρχει κίνηση. Φανταστείτε, παραδέχομαι, κύριε Δασκαλάκη, ότι σε ώρα αιχμής η καθυστέρηση που συμβαίνει με τη στάση των λεωφορείων και στον Άγιο Μινά, αλλά κυρίως στην πλατεία Κορνάρου, ένθεν και ένθεν της κυκλοφορίας, δηλαδή και στις δύο κατευθύνσεις, αποτελεί μια τροχοπέδη στο κυκλοφοριακό της περιοχής του εδώ στο ιστορικό κέντρο. Θα ήθελα λίγο τον Εικονολήπτη, κύριε Πατακέ, μισό λεπτό, θα ήθελα λίγο ο Εικονολήπτης να εστιάσει στην πιάτσα των ταξί που βρίσκεται εκεί στην πλατεία Κορνάρου, γιατί θέλω να θέσω ένα ερώτημα στον κύριο Πετράκη. Κύριε Πετράκη, βλέπουμε την πιάτσα των ταξί. Κατά τη γνώμη μου, δεν είμαι ειδικός, θεωρώ ότι αυτή η πιάτσα είναι η πιο οργανωμένη πιάτσα του Ηρακλείου, με την καλύτερη αισθητική. Και αυτό οφείλω να το αναφέρω. Ναι, αλλά θα πρέπει να αναφέρεται και αυτόν ναι, ο οποίος το σχεδίασε. Ήταν ο Κώστας ο Μαμουλάκης, ο παλιός δήμαρχος του Γαζίου, που καθότανε και άκουγε τα προβλήματα, όπως είπε προηγούμενος ο πρόεδρος, από τους φορείς. Από εκεί και μετά αναβαλήσαν τα πάντα. Συζήτηση καμία. Και όσο συνεχίζει η Επιτροπή Κυκλοφορίας στο Δήμο Ηρακλείου, με τα πολλά άτομα
να παίρνει αποφάσεις, που στην ουσία δεν παίρνει αποφάσεις, γνωμοδοτική είναι. Εγώ στη θέση του θα έκανα το εξής. 10-15 άτομα με φορείς να ακούνε τα προβλήματα, έτσι όσοι γνωμοδοτούν, δεν παίρνουν αποφάσεις, να πηγαίνουν στο Δημοτικό Συμβούλιο. Μάλιστα. Για να λύνουν τα προβλήματα του Ηρακλείου. Ναι, κύριε Πατακέ. Ναι, ήθελα να πω ότι το κυκλοφοριακό της πλατείας Κορνάρου θα γινόταν, θα έλεγα, θα δινόταν λύση αν κατάφερνε η Δημοτική Αρχή, η Τεχνική Υπηρεσία, να δημιουργήσει διπλής κατεύθυνσης στην Αβέροφ. Διότι θα γινόταν εκτόνωση της κυκλοφορίας, θα ήταν πολύ μεγάλη η ανακούφιση που θα πετύχαινε σε αυτή την περιοχή. Μάλιστα. Σε κάθε περίπτωση, σε ώρες αιχμής, είναι συνηθισμένο το φαινόμενο ούτως ή άλλως. Δεν συμφωνείτε με τη μονοδρόμηση της Αβέροφ? Γιατί αυτό τουλάχιστον μας λένε και τα λεωφορεία. Υπάρχει πρόβλημα στην Αβέροφ. Υπάρχει πρόβλημα. Εύχομαι αργότερα να γίνουν κάποιες αλλαγές, να γίνει μια προσπάθεια να γίνει διπλής κατεύθυνση η Αβέροφ. Διπλής κατεύθυνση. Διπλής λοιπόν. Κατεύθυνση. Είναι δύσκολο, διότι λένε ότι είναι στενός ο δρόμος. Και κάτι άλλο, κύριε Πατακέ. Ένα λεωφορείο, από ό,τι μάθαμε, από Αστόρια μέχρι να πάει στο Γιώφυρο, θέλει 50 λεπτά, 40-50 λεπτά. Το ίδιο και οι οδηγοί. Τι απαντάτε στους πολίτες? Στους πολίτες, εγώ. Αν βάλουμε ένα δεκάλεπτο, φτάνουμε και Αγιονικόλαο. Κοιτάξτε, είναι πολλοί παράγοντες. Οι πολίτες. Πρέπει να και οι πολίτες και οι υπηρεσίες να ανταποκρίνονται και να διαχειρίζονται κάθε υφιστάμενη κατάσταση, όσο δύσκολη και να είναι ή όσο εύκολη και να είναι. Δηλαδή, εμείς τώρα σαν Δημοτική Αστυνομία που εκπροσωπώ, απαντώ ότι κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν, θα έλεγα ένας άθλος καθημερινός, μέσα σε αυτή την δύσκολη περιοχή. Μην ξεχνάτε ότι πριν την πεζοδρόμηση του Ιστορικού Κέντρου της Δικαιοσύνης και της Ήδης, η κυκλοφορία είχε μοιραστεί στα δύο. Και πάλι είχαμε πρόβλημα. Και πάλι παράπονα και γινόταν. Πώς εξηγείτε, κύριε Πατακή, από τη μία να έχουμε την πεζοδρόμηση, από την άλλη να έχουμε τις χιλιάδες κλήσεις, κοντά 25.000 όλο τον χρόνο, και από την άλλη να έχουμε και 750.000 να κινούνται με τα μίνι μπας? Πώς εξηγείτε το γεγονός ότι αντί να βλέπουν βελτίωση οι πολίτες, βλέπουν επαναλαμβάνω, να χειροτερεύει η κατάσταση? Επαναλαμβάνω ότι σε αυτό το θέμα πρέπει να βοηθήσουν όλοι. Και οι υπηρεσίες και οι αστυνομίες και οι ίδιοι πολίτες. Υπάρχουν τρεις συγκοινωνιακές γραμμές και μάλιστα από αυτές είναι και δωρεάν. Ναι. Λοιπόν, πρέπει και αυτοί, όπως είπε και ο συνομιλητής του κυρίου Δασκαλάκη, δεν θυμάμαι τον όνομα προηγουμένως. Πέραν της αστυνόμευσης των ο κύριος Πετράκης, πέραν της αστυνόμευσης των παραβάσεων και των καθημερινών ελέγχων, πρέπει και οι πολίτες να καταλάβουν ότι αυτή είναι η πόλη που έχουμε. Δεν ξέρω, θα κρίνουν αν θα μπορούσαν μάλιστα να γίνουν πιο βελτιωτικές κινήσεις για την βελτίωση της κατάστασης. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να συμμορφώνονται με την υφιστάμενη κατάσταση και ελπίζουμε η επόμενη Δημοτική Αρχή να κάνει καλύτερα πράγματα και πιο αποτελεσματικά από τη δική μας. Εγώ προσωπικά ως υπεύθυνος της Δημοτικής Αστυνομίας στήριξα όλες αυτές τις μεταρρυθμίσεις, όλες αυτές τις κυκλοφοριακές αλλαγές μαζί με τους λιγοστούς αστυνομικούς και η ελληνική αστυνομία το καταδύναμη και νομίζω ότι μέχρι τώρα δεν έχουμε πιάσει και δεν έχουμε φτάσει δηλαδή σε απροχώρητο σημείο. Υπάρχει δυσκολία, αλλά με λίγη καλή θέληση και τη βοήθεια και των πολιτών μπορεί να καλυτερεύσει το. Επίσης, έχουμε και 30 δημοτικούς αστυνομικούς το επόμενο χρονικό διάστημα. Θα βελτιωθεί η κατάσταση? Έγινε ένας αγώνας. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή πίσω σας, κύριε Πατακέ, κάποιοι να διασχίζουν κάθετα το πεζόδρομο. Ακριβώς. Λοιπόν, είναι η ώρα που δεν αστυνομεύεται η περιοχή. Βέβαια, η κίνηση είναι λιγοστή. Το εκμεταλλεύονται αυτό κάποιοι οι οποίοι το γνωρίζουν. Ναι, η ενίσχυση της Δημοτικής Αστυνομίας. Είμαι βέβαιος ότι θα φέρει καλύτερα αποτελέσματα στους ελέγχους και στη βελτίωση των κυκλοφοριακών προβλημάτων. Όμως, σας λέω, αν δεν βοηθήσουν και οι ίδιοι πολίτες και οι επαγγελματίες, το πρόβλημα δεν πρόκειται να λυθεί οριστικά. Μάλιστα. Γεωργία, να ευχαριστήσουμε. Όχι. Το πεζόδρομο εδώ. Μπορείς να περπατήσεις το πεζόδρομο να μας δείξεις ποια είναι η εικόνα και αμέσως μετά θα σας αποδεσμεύσω για να πάτε στην πλατεία 18 Άγγλων για να δούμε ένα ακόμα επιτόπιο απευθείας ρεπορτάζ. Ποια είναι η εικόνα στον πεζόδρομο? Να ευχαριστήσουμε τον, λοιπόν, τον κύριο Πατάκο. Να τον ευχαριστήσουμε θερμά. Σας ευχαριστώ, κύριε, και εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια και καλές επιτυχίες στην ώρα εχμής. Να είστε καλά. Ας πάμε λοιπόν με τον Νίκο τον Εργαζάκη
στο πεζόδρομο εδώ πέρα, να αναδείξουμε ποια είναι η εικόνα. Βέβαια, να πούμε ότι δεν έχει καθόλου κίνηση ο πεζόδρομος. Και να πούμε επίσης ότι αυτό που παρατηρήσαμε είναι ότι δεν υπάρχει φωτισμός σε αρκετά σημεία εδώ στην πλατεία Κορνάρου. Μπορούμε έτσι να δείξουμε, να πάρουν οι πολίτες μια γεύση. Και μιλάμε για έναν δρόμο που οδηγεί προς το ιστορικό κέντρο της πόλης του Ηρακλείου. Από τα μηνύματα που λαμβάνουμε, ένα από τα θέματα που αναδεικνύουν είναι ότι είμαστε, λέει, η πιο σκοτεινή πόλη από τις μεγάλες πόλεις της Ελλάδος. Και αναφέρονται χαρακτηριστικά και στην πλατεία Κορνάρου, αλλά και στο ύψος, λέει, στο άγαλμα του Βενιζέλου, απέναντι από το πάρκο του Γεωργιάδη. Είναι, λέει, σχεδόν προβληματική η κατάσταση κάθε νύχτα με συσκότηση. Εδώ βλέπουμε έναν πεζόδρομο που δυστυχώς πολλές φορές παραβιάζεται και από τους δικυκλιστές. Και βλέπουμε και την παράνομη στάθμευση, Μάνο, εδώ στο πεζόδρομο. Βλέπουμε και τα φώτα που δεν ανάβουν. Και ένα ακόμα θέμα που μας είχαν δείξει εδώ οι κατασυμματάρχοι στην πλατεία Κορνάρου είναι τα ποντίκια. Ότι τα ποντίκια εδώ κάνουν πάρτι και κάτι πρέπει να γίνει. Μάλιστα. Με τους υπονόμους. Γεωργία, δυστυχώς, θα σε αποδεσμεύσουμε για να πας σε ένα ακόμα επιτόπιο ζωντανό ρεπορτάζ στην πλατεία 18 Άγγλων, κατά τη γνώμη μου τη δυσκολότερη πλατεία του Ηρακλείου. Προτού πάω σε διαφημίσεις, θα ήθελα ένα σχόλιο από τον κύριο Κουμαντάκη. Η εμπορικότητα επηρεάζεται από αυτές τις εικόνες στην πλατεία Κορνάρου? Θα μου δώσετε λίγο χρόνο να πω κάποια πράγματα πάνω στο θέμα αυτό. Αν θέλετε να περιμένετε για να πάω σε διαφημίσεις, για να σας δώσω περισσότερο χρόνο. Γιατί θα ήθελα κάποια πράγματα ωραία να επισημάνω. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε. Λοιπόν, είμαστε 2 λεπτά μετά τις 10.30 εδώ σε ώρα αιχμής ζωντανά στο prime time της Δευτέρας. Κάνουμε επιτόπιο ζωντανό ρεπορτάζ για να αποτυπώσουμε την κατάσταση που επικρατεί στα δύσκολα σημεία της πόλης του Ηρακλείου, κυρίως την ημέρα, και βλέπουμε την νυχτερινή εικόνα, αλλά μιλάμε και με ανθρώπους που συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια, μήπως και αλλάξει η εικόνα της πόλης. Θέλω να σας πω ότι μας έχετε στείλει φωτογραφικό υλικό κυρίως από τη λεωφόρο 62 Μαρτύρων και τον κυκλικό κόμβο. Υπάρχουν πάρα πολλά παράπονα για τη συγκεκριμένη περιοχή. Προσωπικά, μέσα από αυτήν εδώ την εκπομπή, αλλά και μέσα από τα δελτία ειδήσεων της Crete TV, το έχουμε αναδείξει αρκετά αυτό το θέμα. Μάλιστα, θυμάμαι μία τοποθέτηση από τον κύριο Αναστασάκη ότι αυτός ο κόμβος οδηγούνταν προς την κατάργησή του. Δεν ξέρω τι εξέλιξη υπάρχει. Έρχομαι σε εσάς, κύριε Κουμαντάκη. Θέλετε κάτι να πείτε σε σχέση με τα προηγούμενα που είδαμε από την πλατεία Κορνάρου? Καταρχήν, θέλω να επισημάνω κάτι, ότι τα κυκλικά βοηθούν πάρα πολύ την κυκλοφορία. Είπαμε για ένα συγκεκριμένο αλλά κυκλικό. Ορισμένα από αυτά πραγματικά δημιουργούν μεγάλες δυσλειτουργίες. Γι' αυτό πρέπει τα κυκλικά αυτά να επιλέγονται μέσα από πραγματικά επιστημονικές κυκλοφοριακές σκέψεις, ούτως ώστε να βοηθούν και όχι να δημιουργούν δυσλειτουργίες. Είναι το σημείο που λέμε τώρα. Είναι ο κυκλικός κόμβος, ναι, μία ανάσα από τον κόμβο Λιοφύρου. Εκεί υπάρχει ένα πολύ σημαντικό θέμα και δημιουργεί πραγματικά τις λειτουργίες. Αυτό που θέλω να δώσω μία πριν πω τις θέσεις μου πάνω για το κυκλοφοριακό του Ηρακλείου και του κέντρου του Ηρακλείου, ότι μια πληροφορία σας πω, ότι στο τελευταίο συμβούλιο, δημοτικό συμβούλιο, στις 6-7 Σεπτεμβρίου, πάρθηκε μία απόφαση, η οποία είναι οριστική απόφαση για την κυκλοφοριακή μελέτη του κέντρου του Ηρακλείου εντός τυχών, που έλεγε, δεν ξέρει κανείς άλλος φορέας, δεν ήξερε κανείς, ότι μέσα σε διάστημα 5 ετίας μπορεί να εφαρμοστεί ή να τροποποιηθεί, που έλεγε ότι η Μεγάλη Εύανς, ο Κορνάρου, η Αγίου Μηνά, για Μαλάκι θα είναι σε μία μονοδρόμηση προς την κατεύθυνση της παραλιακής. Ταυτόχρονα θα υπάρχει μία μονοδρόμηση της κάτω Καλοκαιρινού. Άρα με διπλή κατεύθυνση η πλατεία Κορνάρου. Όχι. Μονής κατεύθυνσης. Μονής κατεύθυνση. Αβέροφ μονής κατεύθυνσης. Για Μαλάκι κατεύθυνσης, Αγίου Μηνά, Κορνάρου. Έτσι, και η Εύανση, η Μεγάλη Εύανση από πάνω. Αυτό χωρίς να γνωρίζει κανείς. Είναι μια οριστική απόφαση με χρονικό όριο λειτουργίας και εφαρμογής του 5 χρόνια. Έως όμως έχει τη δυνατότητα, έλεγε η απόφαση αυτή, ότι μπορεί η Δημοτική Αρχή να τροποποιήσει αυτή την απόφαση.
Έτσι πάρθηκαν οι αποφάσεις για το κυκλοφοριακό του Ηρακλείου, με τέτοιους τρόπους που δυστυχώς σήμερα δημιουργούνται μεγάλα προβλήματα. Αυτοί οι οποίοι πολλές φορές φωνάζανε ότι πρέπει να κλείσουμε τα πάντα κλπ, τώρα βλέποντας τα προβλήματα που δημιουργούνται και σε οικονομικό επίπεδο αλλά και σε άλλες λειτουργίες της πόλης, λένε άλλες σκέψεις κλπ. Εμείς έχουμε μία κατεύθυνση που λέει ότι ναι μεν χρειαζόμαστε το κέντρο του Ηρακλείου με ένα μεγάλο πλέγμα πεζοδρόμων, να μην περνούν μέσα ούτε μηχανάκια, έτσι, αλλά πρέπει περιφερειακά του κέντρου αυτού να υπάρχουν τα μίνι μπας που αυτά πρέπει να λειτουργούν και μόνο αυτά να λειτουργούν, που να είναι σε μια διαρκή κίνηση που να αφήνουν κόσμο και να μαζεύουν. Μαζί με τα αστικά εννοείται κόσμο. Μιλάμε για μίνι μπας. Εμείς λέμε για μίνι μπας. Μίνι μπας σε όλη την έκταση της πόλης του Ηρακλείου. Σε όλη την έκταση εντός τυχών. Εντός τυχών της πόλης. Μόνο γι' αυτό μιλάμε. Ταυτόχρονα πρέπει να υπάρχει μια εύκολη πρόσβαση στα ταξί που βοηθάνε πάρα πολύ στην μεταβίβαση, στην αποβίβαση και επιβίβαση ανθρώπων που θέλουν να κατέβουν έτσι στο κέντρο του Ηρακλείου και στην πόλη του Ηρακλείου. Και ταυτόχρονα υπάρχει μια ήπια κυκλοφορία, η οποία τα αυτοκίνητα αυτά θα έχουν μια κατεύθυνση μόνο, γιατί έχουμε κάποια πάρκινγκ, ιδιωτικά πάρκινγκ στο Ηράκλειο, τα οποία σαφέστατα μπορούν να βοηθήσουν την πρόσβαση στην πόλη του Ηρακλείου και την κυκλοφορία του Ηρακλείου, και να υπάρχει μια ήπια κυκλοφορία σε αυτή την κατεύθυνση. Και επιπλέον εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι μέσα στο πλέγμα αυτού του πεζοδρόμου μπορεί να υπάρχει μια διαμπερής πορεία, έτσι, χαμηλής κυκλοφορίας, μια διαμπερής κυκλοφορία, που να περνάνε και τα μίνι μπας και τα ταξί και τα αυτοκίνητα αυτά, μίνι χαμηλής, μόνο μιας διαμπερής πορείας και όχι γενικότερα, που πραγματικά μπορεί να βοηθάνε στα πάρκινγκ, τα ιδιωτικά πάρκινγκ που μπορούν έτσι να βοηθήσουν την πρόσβαση στην πόλη του Ηρακλείου. Κύριε Παπανικολάου, βλέποντας τις εικόνες, είδαμε νωρίτερα την εικόνα της Κνωσού. Η Κνωσός είναι ένας πολύ σημαντικός δρόμος για εσάς τους ξεναγούς, που ουσιαστικά συνοδεύεται τα γκρουπ των τουριστών είτε από τα κρουαζιερόπλια είτε από το κέντρο της πόλης του Ηρακλείου προς τα εκεί. Ποια είναι η κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή στη λεωφόρο Κνωσού? Αυτό που βλέπουμε είναι το πάρτι της Κνωσού τώρα, πώς ήταν πριν, όπως ήταν με χώμα 3α, το οποίο είναι το 2004, λόγω των Ολυμπιακών Αγώνων που είχε γίνει τότε. Και βάλανε μόνο άσφαλτο σε ορισμένα σημεία. Έτσι ήταν το πάρκινγκ του αρχαιολογικού χώρου της Κνωσού, με τσαΐλι, το οποίο βλέπετε το νερό το οποίο το είχε φάει. Και όταν έβρεχε ήταν λάσπη, όταν δεν ήταν το καλοκαίρι ήταν σκόνη. Και μετά από έντονες πιέσεις του σωματείου μας και όχι μόνο, είχαν γίνει η ασφαλτόστρωση, η οποία είναι τώρα. Για να θυμόμαστε πώς ήταν και πριν. Όσο αφορά τώρα, προηγουμένως είδαμε τις εικόνες από το πάρκινγκ του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου, το οποίο έχει γραφτεί το Only Buses, ώστε να βοηθάει την κατάσταση να μην εμπαρκάρουν διάφοροι τουρίστες και όχι μόνο και Ηρακλειώτες, αυτό ακριβώς, το οποίο μπήκε φέτος με πληρωμή από τον Σύλλογο Ιδιοκτητών Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης, ώστε να γίνει γρήγορα, γιατί από το Δήμο θα υπήρχε γραφειοκρατία. Βλέπετε πόσο τακτοποιημένα είναι τα τουριστικά λεωφορεία, τα οποία φέρνουν, προσέξτε, 500.000 κόσμο περίπου. Το 19 ήταν 600.000 επισκέπτες στο κέντρο του Ηρακλείου. Από το μουσείο μόνο, η Κνωσός το 2019 είχε 950.000 επισκέπτες, απαντώντας σε αυτό που είπατε πριν. Οπότε ο δρόμος, είτε από το λιμάνι προς τον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού, είτε από τα διάφορα ξενοδοχεία, τα οποία κατεβαίναμε από το δρόμο που είδαμε πριν, με την κακή σήμανση, είτε από άλλα μέρη του Ηρακλείου, από δυτικά ή από νότια, είναι πολύ σημαντικός, γιατί αυτό δίνει μια εικόνα σε πάνω από 1.000.000 επισκέπτες, οι οποίοι επισκεπτώνται την Κρήτη, Κνωσό, Μουσείο, Κέντρο Ηρακλείου. Και μην ξεχνάμε ότι η πεζοδρόμηση που είπατε προηγουμένως, κύριε Κουμαντάκη, έχει βοηθήσει πάρα πολύ στην ανάπτυξη και το εμπόριο όλων των εμπόρων που είναι στο Κέντρο Ηρακλείου από τουρισμό, οι οποίοι είναι ασφαλείς και έχουν μόνο θετικά σχόλια για την πεζοδρόμηση του Κέντρου Ηρακλείου. Έχει βοηθήσει πάρα πολύ και στην ανάπτυξη των μνημείων. Και στον Άγιο Τίτο και στον Άγιο Μινά και στην βόλτα του Ηρακλείου να μένουν παραπάνω και να υπάρχει αυτή η εύκολη πρόσβαση με το πάρκι του μουσείου στο
κέντρο του Ηρακλείου, με το Βενιζέλο σαν δεύτερο σημείο και με επίσης όσα λεωφορεία περισσεύουν, θα το ξαναπώ γιατί είναι σημαντικό, να παρκάρουν στο λιμάνι χωρίς να εμποδίζουν την κυκλοφορία. Κύριε Μαγκουσάκη, στέλνει εδώ ένας τηλεθεατής που προφανώς είναι από το χώρο σας, ότι στη Λεωφόρο Κνωσούλη πολλές φορές καταγράφονται και φθορές σε αυτοκίνητα λόγω του ότι έχουν κλείσει το δρόμο ανεβαίνοντας προς την Κνωσού. Όταν εννοεί έχουν κλείσει το δρόμο, διπλοπαρκαρισμένα. Διπλοπαρκαρισμένα και προσπαθούν λέει, να περάσουν από εκεί. Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα σύνηθες φαινόμενο στην πόλη μας, το άναρχο παρκάρισμα. Αυτό λοιπόν σε συνδυασμό με τα δέντρα τα οποία δυστυχώς στην πλειοψηφία τους είναι ακλάδευτα, λόγω του ύψους των τουριστικών λεωφορείων και των λεωφορείων, αδυνατούν να πλησιάσουν ως προς το πεζοδρόμιο που είναι τα δέντρα. Αναγκαζόμαστε λοιπόν να είναι στο κέντρο του δρόμου, αλλά με τα διπλοπαρκαρίσματα αναγκαστικά δημιουργούνται τέτοια μικροατυχήματα. Είναι ένα τεράστιο πρόβλημα αυτό του Ηρακλείου. Και να κάνω μια μικρή παρένθεση εδώ, κύριε Δασκαλάκη. Ακούμε, μια και είναι φρέσκο, ακούμε σε κάθε προεκλογική περίοδο στα δημοτικά ότι όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι, οι υποψήφοι δημοτικοί σύμβουλοι, εστιάζουν στην καθημερινότητα. Δυστυχώς όμως πρέπει να το πούμε ότι η καθημερινότητα των πολιτών, ένα μεγάλο πρόβλημα της καθημερινότητας είναι το πάρκινγκ. Βλέπουμε τα διπλοπαρκαρισμένα, άναρχα παρκαρισμένα, παράνομα παρκαρισμένα, όμως δεν πρέπει να παραβλέψουμε ότι δεν υπάρχει δημοτικός χώρος στάθμευσης. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν, όπως με διόρθωσε ο προηγούμενος ομιλητής που είπε ότι είναι 180-189.000 στο Ηράκλειο τώρα, πού θα παρκάρουν αυτοί οι άνθρωποι? Έπρεπε λοιπόν η Δημοτική Αρχή που πέρασε να έχει δώσει και να είχε δώσει λύση στο δημοτικό πάρκινγκ του κόσμου. Οι άνθρωποι δεν έχουν να παρκάρουν, κύριε Δασκαλάκη. Αναγκάζονται να κατέβουν. Δεν μπορούν όλοι να μπουν στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Έχουν διαφορετικές ανάγκες. Και δυστυχώς ο Δήμος Ηρακλείου, με το κλείσιμο των δημοτικών πάρκινγκ, δεν έδωσε λύση ούτε ώστε να τα ανοίξει ή να δώσει άλλες λύσεις. Μάλιστα. Λοιπόν, θα πάμε στην πλατεία 18 Άγγλων. Εκεί βρίσκεται η Γεωργία η Μακάκη. Έχει μετακινηθεί από την πλατεία Κορνάρου προς την πλατεία 18 Άγγλων. Δεν είναι μόνη της. Έχει μαζί της αρκετούς οδηγούς ταξί. Γεωργία, καλησπέρα και πάλι. Καλησπέρα και πάλι, Μάνο, από την πλατεία 18 Άγγλων, όπου το κυκλοφοριακό πραγματικά χτυπά κόκκινο σε ώρες αιχμής. Να πούμε ότι ναι, μεν ότι έχει βελτιωθεί η κατάσταση λίγο στην οδό Μητσοτάκη με τα κολονάκια που έχουν μπει, όμως το πρόβλημα παραμένει εδώ στην πλατεία 18 Άγγλων και θα πρέπει να μπει μία τάξη. Θα πρέπει να βρεθεί μία λύση, Μάνο, που να εξυπηρετεί όλους τους φορείς, όλους τους επαγγελματίες, δηλαδή οδηγούς ταξί, τουριστικά λεωφορεία, κόκκινα λεωφορεία, ενοικιαζόμενα, τους ψαράδες βεβαίως. Πρέπει να βρεθεί μια λύση που να ικανοποιεί όλους τους φορείς. Και βεβαίως και τους πεζούς, Γεωργία, γιατί πολλές φορές οι πεζοί εκεί πέρα δίνουν μάχη για να διασχίσουν τον δρόμο. Βεβαίως και τους πεζούς, έχουμε και τους χιλιάδες τουρίστες κρουαζιέρας που ανεβαίνουν από εδώ, Μάνο, στην πλατεία 18 Άγγλων και ανεβαίνουν την 25η Αυγούστου. Μιλάμε για αρκετό κόσμο. Βεβαίως, στα τέλη του 2022, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, ο κύριος Γιάννης Αναστασάκης, είχε παρουσιάσει ένα σχέδιο με βάση το οποίο καταργείται το κυκλικό εδώ της πλατείας 18 Άγγλων και δημιουργούνται δύο λωρίδες ανακατεύθυνση. Είναι μια πρόταση η οποία φαντάζομαι ότι ικανοποιεί αρκετά όλες τις πλευρές. Όμως αυτή η πρόταση, να πούμε τέλος, ότι ψηφίστηκε ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο και βρίσκεται στην αποκεντρωμένη διοίκηση Κρήτης και αναμένουμε το πράσινο φως. Έχουμε όμως δίπλα μου τον κύριο Λιρώνη, ο οποίος είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου Ιδιωτητών Ταξί Ηρακλείου. Ηρακλείου, ναι. Βεβαίως. Κύριε Λιρώνη. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, εδώ έχουμε πολύ σοβαρά προβλήματα. Μπαρκέρουν όλα τα αυτοκίνητα και κλείνουν τα πάντα. Και οι συναδέλφοι που έρχονται από το λιμάνι, που φέρνουν τις ξένους, δεν έχουν ούτε να σταματήσουν να κατεβάσουν τον κόσμο. Και έχει τρομερό πρόβλημα. Είναι τα λεωφορεία σταματούν απέναντι, είναι κάποια ανοιχτά λεωφορεία, σταματούν όπου να είναι και υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Έχει κάνει μία μελέτη ο παλιοδήμαρχος, αλλά δεν έχει προχωρήσει τίποτα. Γεωργία, θα ήθελα να μεταφέρουμε λίγο. Ναι, πιστεύω ότι τη βολεύει δύο λωρίδες, αλλά πρέπει να προχωρήσει και ο κύριος καινούριος δήμαρχος, ο κύριος Καλοκαιρινός, άμα θέλει να βοηθήσει σε αυτό το θέμα, να προχωρήσει. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, Γεωργία, να με βοηθήσεις λίγο. Ναι, επειδή είναι εδώ ο κύριος Πετράκης. Κύριε Πετράκη, τι ακριβώς ζητάτε για την πλατεία 18 Άγγλων?
Ακούμε και τον συνάδελφό σας, τον κύριο Λιρώνη. Το καινούριο πρόεδρο. Έχει βγάλει μία μελέτη η τεχνική υπηρεσία του Δήμου Ηρακλείου, το οποίο καταργεί το κυκλικό που υπάρχει στην πλατεία πάνω, γίνεται διαχωριστική νησίδα στη μέση και δίνει κατεύθυνση και προς δυτικά και προς ανατολικά. Αυτομάτως μεγαλώνει η πλατεία, δημιουργούνται νέα πεζοδρόμια, διευθετούνται οι χώροι στάθμευσης των ταξί, των λεωφορείων, στο τρενάκι το οποίο η έκδοσή του τα τελευταία χρόνια είναι ανεξέλεκτη και όποιος θέλει πάει και βγάζει ένα κυκλοφορεί μέσα στο Ηράκλειο. Και αυτό πρέπει να επισημανθεί στην καινούργια δημοτική αρχή, ώστε να μπει ένα όριο και να σταματήσει αυτό το πράγμα. Γιατί και αυτό επιβαρύνει, που δεν το κουβεντιάσαμε τόση ώρα, το κυκλοφοριακό της πόλης Ηρακλείου. Αυτομάτως θα δημιουργηθούν πεζοδρόμια, θα μπορεί και κάποιος να παρκάρει, να πάει και στα ψάρια, να πάρει ένα κιλό ψάρι, γιατί πρέπει να βοηθούν και οι ψαράδες. Και πρέπει να γίνει μια σωστή κατανομή της πλατείας, ώστε να λειτουργήσει. Μάλιστα. Αλλά πρέπει να βρεθεί και το εξής. Μεγάλο πρόβλημα, η διάβαση πεζών από την 25η Αυγούστου που περνάει απέναντι για τον Κούλε. Εκεί πέρα, η πρόταση δικιά μου τότε ήταν να βρεθεί μια λύση με μια ανισόπεδη γέφυρα ή υπογεία να περνάει απέναντι. Διαφορετικά, δεν σταματάει το κυκλοφορία. Εγώ θα ζητήσω από τη Γεωργία, αφού ολοκληρώσει τις τοποθετήσεις των φίλων οδηγών ταξί, να κάνουμε, Γεωργία, ένα μικρό πείραμα. Με το τέλος θέλω να προσπαθήσεις να διασχίσεις τη διάβαση των πεζών, για να δούμε αν θα το κάνεις με την πρώτη ή κάποιοι οδηγοί δεν θα σας το επιτρέψουν, γιατί είναι ένα παράπονο που το βλέπω εδώ από τους τηλεθεατές. Ναι, Γεωργία, ο λόγος σε σένα. Αποτέλεσμα τώρα δεν θα υπάρξει. Τώρα δεν θα υπάρξει, γιατί θα βλέπουμε το μικρόφωνο. Η αλήθεια, Μάνο, είναι ότι ναι, θα το κάνουμε και αυτό. Να δώσουμε όμως το λόγο στον κύριο Καλικάκη Δημήτρη, τον ιδιοκτήτη ταξί, να μας πει την άποψή του εδώ για την πλατεία 18 Άγγλων και το κάνουμε αυτό αμέσως μετά, Μάνο. Καλησπέρα και από μένα. Καταρχήν να σκεφτούμε, να δούμε θέλουμε τουρισμό ή δεν θέλουμε. Είσοδος του κόσμου από τα πλοία από εκεί καθημερινά που έρχονται, πρέπει να έρθουν να σταματήσει εδώ ο κόσμος, να διασχίσουν το δρόμο από εκεί, να περάσουν απέναντι. Εδώ είναι η όμορφη είσοδος του Ηρακλείου. Είσοδο και έξοδο του Ηρακλείου. Πρέπει λοιπόν να αεροθετήσουμε πού θα μπουν τα λεωφορεία, πού θα μπουν τα ταξί στην έξοδο του Ηρακλείου, να πάει ο κόσμος στο λιμάνι, και τα πεζοδρόμια, να μπορεί ο κόσμος να περπατήσει. Πώς θα διασχίσει? Με ασφάλεια πάντα. Ασφαλώς. Πρέπει λοιπόν να φύγει το κυκλικό κόμβος εδώ, να μπορέσουμε να αεροθετήσουμε εδώ τα, ώστε να ξυπηθούν και τα ψάρια και τα λεωφορεία από εκεί, και τα ταξί εδώ που, στην έξοδο του Ηρακλείου, που φεύγει ο κόσμος και γυρίζει τα κοροζερόπλια. Γιατί μιλάμε για 5 κοροζερόπλια την ημέρα. Μιλάμε για πολύ κόσμο. Μάλιστα. Πρέπει να μπερδεί μια λύση άμεσα. Ωραία. Ακούσαμε το κύριο Καλικάκη, Μάνο. Και σιγά σιγά να πάμε με τον Νίκο τον Εργαζάκη να περάσουμε μια διάβαση. Καλά, θα σε αφήσουν τώρα, Γιώργη, γιατί θα δουν κάμερα και μικρόφωνο. Όπως είναι άλλο θέμα, πρέπει να αριθμιστεί στο Ηράκλειο μέσα πόσα λεωφορεία πρέπει ανοιχτά να μπαίνουν, πόσα τρενάκια, και πρέπει να λυθεί μια λύση με αυτά. Δεν μπορεί όλη μέρα να κυκλοφορούν αυτά. Δεν γίνεται. Υπάρχει πρόβλημα στο Ηράκλειο. Πρέπει λοιπόν να μπει μια τάξη σε όλους. Να μπει μια τάξη σε όλους και να βρεθεί μια λύση που να ικανοποιεί όλες τις πλευρές. Έτσι ακριβώς. Να προσθέσω κάτι. Βεβαίως. Μπορούμε, Νίκο, σιγά σιγά να. Ναι, νομίζω ότι είναι ένα σημαντικό θέμα αυτό που λέτε. Ναι, Γεωργία, να δούμε και το επιτόπιο ρεπορτάζ. Βεβαίως. Για να καταλάβουν και οι τηλεθεατές. Πάμε λοιπόν μαζί. Πόσο δύσκολο είναι για έναν πεζό, βεβαίως τώρα είναι νύχτα, τα πράγματα διαφορετικά, θα σε δούμε την κάμερα, αλλά το έχουμε καταγράψει πάρα πολλές φορές. Οι πεζοί να προσπαθούν να διασχίσουν την διάβαση χωρίς κανένα αποτέλεσμα, γιατί πολύ απλά κανένας οδηγός δεν σταματάει. Βεβαίως μετακινηθήκαμε, έχουμε ένα μικρό θέμα με την εικόνα. Σε πολύ λίγο θα επιστρέψουμε. Έχει αποκατασταθεί η εικόνα, ναι. Βεβαίως. Να, ορίστε εδώ πέρα οι πεζοί. Περνάνε, βέβαια, γιατί δεν υπάρχουν και αυτοκίνητα, έτσι, αυτή τη στιγμή. Ναι. Λοιπόν, γέλα, Νίκο. Για να δούμε τώρα, θα μας αφήσουν. Βεβαίως, είναι λιπέστατος και ο φωτισμός στο παράκτιο μέτωπο. Έλα, σταμάτησαν, Γεωργία, σταμάτησαν, ναι. Γιατί μας βλέπουν. Γιατί μας βλέπουν στον αέρα, γι' αυτό. Είστε και πολλοί που διασχίζετε εδώ τη διάβαση. Στο εξωτερικό, στη διαβάση πεζών, υπάρχουν πορτοκαλί λάμπες που αναβοσβηνούν και τις σημαίνουν. Mm-hmm. Μεγάλες πορτοκαλί λάμπες, οι οποίες βοηθάνε
Αυτό, κάτι τέτοιο θα μπορούσε να γίνει και αυτό. Και επίσης έχουμε σταματήσει να πηγαίνουμε στον Κούλε, γιατί σε συνάντηση που είχαμε κάνει στο Δημαρχείο, συνεντός με τους αρμόδιους φορείς, δεν μας είχε δοθεί ένας χώρος να μπορεί να σταματά τουριστικό λεωφορείο με ασφάλεια. Για να αποδεσμεύσουμε τον Γεωργιά. Γεωργιά, περάσατε απέναντι. Εντάξει, βεβαίως σε ακολουθούσαν και οι συνάδελφοι του κύριου Πετράκη. Αλλά εκεί είναι ένα θέμα που πρέπει να το δούμε. Αφού μας βλέπανε και με την κάμερα. Ακριβώς. Θέλω να σας ένα μήνυμα λοιπόν, ένα τελευταίο μήνυμα προς τη νέα Δημοτική Αρχή. Καλή αρχή, συζητήσιμη, δημιουργική και απόφαση. Θα ευχηθώ στη νέα Δημοτική Αρχή να στηρίξει όλους τους κλάδους σε όλα τα επαγγέλματα και να σταθεί δίπλα στον πολίτη για να εξυπηρετηθεί και ο ηλικιωμένος, να εξυπηρετηθούν και οι οικογένειες που προσπαθούν να μετακινηθούν και δεν μπορούν, διότι έχουν γίνει πάρα πολλοί πεζόδρομοι μέσα στο Ηράκλειο και πρέπει κάπως να βάλουμε κάποια τάξη στα αμάξια, να μην είναι γύρω-γύρω σε όλο το Ηράκλειο και να μην μπορούμε να εξυπηρετηθούμε ούτε εμείς οι ταξιτζίδες, ούτε οι ίδιοι οι πολίτες. Μια δηλώση από τον κύριο Λινώνη. Από εδώ είναι το κέντρο του Ηρακλείου, από εδώ είναι η ομορφιά του Ηρακλείου. Άμα δεν φτιάξουμε από εδώ, δεν κάναμε τίποτα. Εδώ λοιπόν είμαστε και παρακολουθούμε όλα τα γεγονότα. Βεβαίως, Γεωργία, να σε ευχαριστήσω πολύ, να ευχαριστήσουμε και τους κυρίους, να ευχαριστήσουμε και τον εικονολήπτη μας, τον Νίκο τον Εργαζάκη. Καλό σας βράδυ. Σας ευχαριστώ για τα δύο επιτόπια ρεπορτάζ. Πρέπει να πάω στο επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψω με εσάς, κύριε Πετράκη. Πάμε σε διαφημίσεις. Επιστρέψαμε 11 ακριβώς εδώ σε ώρα αιχμής, ζωντανά κάθε Δευτέρα βράδυ στην Crete TV για 7η συνεχόμενη χρονιά. Αναδεικνύουμε κάθε Δευτέρα θέματα που σας απασχολούν και βεβαίως παρακολουθήσαμε νωρίτερα τι ακριβώς συνέβη στην πλατεία 18 Άγγλων, αλλά κυρίως τι συμβαίνει στη διάρκεια της ημέρας στην πλατεία 18 Άγγλων. Έρχομαι σε εσάς, κύριε Πετράκη. Τίποτα, μιλάμε για μια πλατεία η οποία είναι πύλη εισόδου και εξόδου της πόλης. Σε σχετισμό με το κυκλοφοριακό που δημιουργείται Αστόρια, πλατεία Κορνάρου, ακόμα και οι Ηρακλειώτες πολίτες χρησιμοποιούν αυτή την πλατεία. Δεν έχουμε μόνο το φόρο των τουριστών που δημιουργείται από το λιμάνι με τα κουραζιερόπλια, προχθές είχαμε 5 κουραζιερόπλια. Όλοι από ανατολικά έρχονται στην πλατεία 18 Άγγλων. Από δυτικά στην πλατεία 18 Άγγλων. Κανένα δεν ακούς από τα Χανιά να έρθει κόσμος και να πάει στην Αστόρια. Θα πάνε στην πλατεία 18 Άγγλων. Από εκεί θα ξεκινήσει η διαδρομή τους, η πορεία τους προς το Ηράκλειο. Είναι και ο μοναδικός δρόμος που οδηγεί στο κέντρο. Ναι, εγώ ευκαιρία τώρα, γιατί ίσως μας παρακολουθεί και η νέα Δημοτική Αρχή. Θα πρέπει αυτό το οποίο γινόταν μέχρι τώρα να σταματήσει. Να καλέσει 5 εμπλεκόμενους φορείς που είναι στο Ηράκλειο. Ποιοι είναι? Είναι ο Εμπορικός Σύλλογος. Είναι τα αστικά λεωφορεία. Είναι τα τουριστικά λεωφορεία. Είναι ο Σύνδεσμος των Ξεναγών. Είναι οι ταξιτζίδες. Να κάτσουν στο τραπέζι με επικεφαλή το Δήμαρχο, αλλά να έχουμε ένα γνώμονα. Ποιος είναι ο γνώμονας? Είναι η καθημερινότητα του πολίτη. Όταν φτιάξουμε την καθημερινότητα, θα ανέβουν και οι τζίροι, θα βοηθηθούν οι πάντες. Αλλά να υπάρχει πρόθεση. Εάν δεν υπάρχει πρόθεση, δεν λύνονται. Υπάρχουν προτάσεις από εμάς να γίνουν. Δηλαδή, εάν πηγαίναμε να λύσουμε την Άλμπερτ ή να φτιάξουμε τη Μουσούρου ως είσοδο-έξοδο, δρόμοι οι οποίοι θα βοηθήσουν στο κυκλοφοριακό και θα αποσυμφορήσουν, αλλά όσες φορές και αν θέλουμε. Θέλω λίγο να σταματήσουμε σε αυτό που βλέπουμε, κύριε Πετράκη, να ανοίξουμε την εικόνα. Είναι το σημείο του κυκλικού κόμβου. Και ρωτάνε οι τηλεθεατές, και θα σας ρωτήσω όλους, τι μπορεί να γίνει σε αυτό το σημείο. Είναι ο κυκλικός κόμβος λίγο πριν το κόμβο του Γαζίου, μπροστά από το γνωστό πολυκατάστημα. Όπου ουσιαστικά εδώ αυτοκίνητα που έρχονται από τις δύο πλευρές μπλοκάρουν στην κυριολεξία και κυρίως σε ώρες εκείνες το συγκεκριμένο σημείο. Θα σας πω εγώ. Είναι κύριε Κουμαντάκη, αυτός ο λάθος κυκλικός κόμβος. Ακριβώς. Ναι, κύριε Πετράκη. Το συγκεκριμένο σημείο, αν βλέπετε, είναι στο πιο στενό σημείο του δρόμου, ενώ θα μπορούσε να υπάρχει ένα πιο μεγάλο κυκλικός δρόμος, να δώσει με φανάρι αριστερή πρόσβαση να φεύγουν προς παλιά κάτι. Mm-hmm. Και να συνεχίζει η ροή χωρίς φανάρι για γάζι. Δηλαδή, κάποια πράγματα, αν πάμε να τα δούμε στην πράξη, λύνεται το πρόβλημα. Γιατί εκεί πέρα, με ένα τόσο μικρό κυκλικό, ο άλλος τρέχει από τα 62 μαρτύρων, τρέχει, δεν σταματάει. Mm-hmm. Και εσύ που είσαι από τα σχολεία του που είναι εκεί δίπλα και θες να βγεις στο κυκλικό, και ενώ έχεις βγάλει τη μούρη σου στο κυκλικό, φοβάσαι μισή τρακάρει ο άλλος. Πρέπει να φύγει το κυκλικό από εκεί. Να πάει λίγο πιο κάτω, να μεγαλώσει, να δώσει κίνηση στα οχήματα. Αλλά να δώσουν και αριστερή έξοδο. Με ένα φανάρι. Από τη δεξιά μεριά να δοθεί φανάρι.
Να παγώσουμε αν γίνεται εδώ την εικόνα. Κύριε Μαγκουσάκη, υπάρχουν, κοντά σε αυτό το χώρο υπάρχουν πολλά πολυκαταστήματα. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται σε μια πόλη που είναι στην έξοδό της αλλά και στην είσοδό της. Ποια είναι η εικόνα που έχετε εσείς σαν ιδιοκτήτες τουριστικών πούλμαν? Βεβαίως είναι ένα σημείο που δεν διέρχονται πολλά από τα τουριστικά λεωφορεία εδώ. Κοιτάξτε, είναι ίσως το πιο προβληματικό σημείο αυτή τη στιγμή στο Ηράκλειο. Θα σταματήσω στο σχόλιο που έκανε ο προηγούμενος ο τηλεθεατής, που είπε ότι όσοι περνάνε τα 62 μαρτύρια είναι μάρτυρες. Όντως είναι μάρτυρες. Φανταστείτε λοιπόν, επειδή όπως προανέφερε ο κ. Πετράκης, υπάρχουν κάποια γυμνάσια μέσα στην παλιά Πλεκτάν που λέμε. Εκεί μπαίνουν και βγαίνουν τουριστικά λεωφορεία 50 θέσεων. Αν είναι δυνατόν να μπαίνουν από αυτό το κυκλικό μέσα στο στενό για να πάνε να επιβιβάσουν τους μαθητές για να βγουν έξω. Δεν είμαι ειδικός. Πρέπει όμως η περιοχή αυτή να τεθεί ένα σχέδιο ολικής ανάπλασης, ούτως ώστε βάσει τους ειδικούς, βάσει τους φορείς, να βρεθεί η πιο ωφέλιμη λύση προς τους πολίτες. Είναι το πιο προβληματικό μέρος αυτή τη στιγμή του Ηρακλείου και δυστυχώς το επομιζόμαστε όλοι και καθημερινά περνάει όλο το Ηράκλειο, περνάει από εκεί, κύριε Δασκαλάκη. Κύριε Κουμαντάκη, εμπορικά οι 62 μαρτύρων με αυτή τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, γιατί ορθώς είπατε ότι σε κάποια σημεία υπάρχουν κυκλικοί κόμβοι που έχουν βοηθήσει. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Στην περιοχή της Χανιόπορτας, ο κυκλικός κόμβος έχει επιλύσει το πρόβλημα σε μια περιοχή που διαχρονικά είχε πρόβλημα. Εδώ η εμπορικότητα της 62 μαρτύρων έχει επηρεαστεί. Βεβαίως έχει επηρεαστεί. Οι 62 μαρτύρων ήταν μια πόλη, ήταν ένας δρόμος που είχε πραγματικά επιχειρήσεις του εμπορίου, σημαντικές επιχειρήσεις που είχαν αν θέλετε εμπορίου και μάλιστα χοντρεμπορίου. Αυτές οι επιχειρήσεις έχουν φύγει από το δρόμο αυτόν, γιατί δεν υπήρχε δυνατότητα της φορτοεκφόρτωσης, έτσι, και έτσι και υπήρχε και μια μεγάλη κυκλοφοριακός φόρτος που δημιουργούσε μεγάλα θέματα. Και σε άλλους δρόμους του Ηρακλείου, περιφερειακά του Ηρακλείου, έτσι, να σας πω, εκεί που είναι ο κόμβος που πάμε στη Φοιγκικιά, Μαλάδες, ένα τεράστιο πρόβλημα. Που και εκεί ένας κυκλικός κόμβος ουσιαστικά μπλόκαρε για μια ολόκληρη χρονιά την πόλη του Ηρακλείου. Το άλλο, αλλά βοήθησε όμως τον άλλο κόμβο από την άλλη μεριά, από τη μεριά που έχει σχέση με το Δήμο. Δείτε τώρα εδώ. Βοήθησε πάρα πολύ. Στην προηγούμενη εικόνα, αν είναι εύκολο από την Θεοδώρα την Πανταγάκη, τη σκηνοθέτη, να μας την παγώσει, είναι και η παράνομη στάθμευση που παίζει καταλυτικό ρόλο εδώ, κύριε Κουμαντάκη. Είναι ένα θέμα, κοιτάξτε, το Ηράκλειο έχει πάρα πολλές αρνητικές παρενέργειες, οι οποίες έχουν επί δεκαετίες, έτσι, και όσο περνάει, μεγαλώνει η πόλη και όσο ο αστικός πληθυσμός μεγαλώνει, δημιουργεί μεγάλα τέτοια θέματα. Και πρέπει να μπορέσουν να λαμβάνονται αποφάσεις οι οποίες να βοηθούν την κανονικότητα. Πρέπει αυτή η Δημοτική Αρχή τώρα σε ορισμένα σημεία περιφερειακά του Ηρακλείου να καθίσει, έτσι, με τους φορείς και με τους ειδικούς να ανασχεδιαστούν κάποια πράγματα που θα βοηθήσουν την κυκλοφορία των σημείων αυτών. Είναι κομβικά σημεία για περιφερειακά της πόλης του Ηρακλείου που θα βοηθήσουν και την καθημερινότητα των πολιτών και την εμπορικότητα και την επιχειρηματικότητα και γενικότερα πολλά πράγματα. Τώρα, στο Ηράκλειο, μέσα στο κέντρο του Ηρακλείου, λαμβάνω αυτή να συνεχίσω στο θέμα αυτό, ότι πρέπει η καινούργια Δημοτική Αρχή με ένα διαφορετικό τρόπο, με μια διαλεκτική, να καθίσει να μιλήσει με τους φορείς, έτσι. Γιατί ναι μεν τώρα δημιουργήσαμε μια κυκλοφοριακή μελέτη, κατά την άποψή μου με ένα λάθος τρόπο, έτσι, αυτή η μελέτη στο σύνολο και στην πορεία του, έτσι, δημιουργήθηκε. Να καθίσουμε λοιπόν να δούμε τα αρνητικά αυτής της μελέτης από κοινού και να μπορέσουμε να διορθώσουμε αυτά τα πράγματα με μια θέλετε φιλοσοφία. Πώς θα κάνουμε το κύτταρο της πόλης του Ηρακλείου που είναι η εμπορικότητα, πώς είναι το κύτταρο του Ηρακλείου που θα είναι η κατοικία. Είναι σημαντικό κομμάτι αυτό, πρέπει να πάνε αυτά και να λειτουργήσουν. Πώς θα μπορέσουμε να έχουμε λειτουργικότητα, έτσι, και της πόλης μέσα με πεζοδρόμους κλπ, αλλά η προσβασιμότητα πρέπει να είναι βασική φιλοσοφία
έτσι, της κυκλοφοριακής μας μελέτης. Πάνω εκεί λοιπόν η καινούργια Δημοτική Αρχή με άλλο τρόπο και με άλλη λειτουργία που δυστυχώς εφαρμόστηκαν σε αυτήν την τελευταία ειδικά τετραετία, πρέπει να κάτσουμε να συζητήσουμε και να λιώσουμε αυτές τις λειτουργίες. Ένας τηλεθεατής στέλνει το εξής μήνυμα και νομίζω ότι οφείλουμε να το αναφέρουμε και να το υπογραμμίσουμε, ότι σε αυτή την πόλη δεν είναι όλα κυκλοφοριακό επειδή η πόλη έχει γιγαντωθεί. Έχει να κάνει και με τη δική μας οδηγική συμπεριφορά. Λέει λοιπόν εδώ ένας φίλος τηλεθεατής ότι πρέπει να αναφέρουμε και την αναλγησία των ίδιων των πολιτών. Το ιστορικό κέντρο του Ηρακλείου ουσιαστικά έχει αποκλειστεί από τα αυτοκίνητα. Όμως εδώ, και το έχουμε καταγράψει πολλές φορές και εμείς σε ρεπορτάζ, η παράνομη στάθμευση κάνει πάρτι σε πεζόδρομους όπως την Αργυράκη, την Κατεχάκη, τη Μιλάτου και τη Μεραμβέλου. Καλοκαιρινού. Αν υπάρξει μία σωστή κυκλοφοριακή μελέτη από τη Δημοτική Αρχή, αλλά βοηθήσουμε και εμείς με τη συμπεριφορά μας, θα μπορούσε να επιλυθεί το πρόβλημα. Και θα ξεκινήσω πάνω σε αυτό με εσάς, κύριε Παπανικολάου, που οδηγείτε τα γκρουπ προς το κέντρο της πόλης του Ηρακλείου. Και φαντάζομαι έχετε καταγράψει αυτό που λέμε παράνομη στάθμευση μέσα στον πεζόδρομο. Ακριβώς, υπάρχει το πρόβλημα των τουριστών, οι οποίοι πάμε από συγκεκριμένα σημεία. Το πιο συνδεσμένο είναι το πάρκινγκ του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου. Τους περνάμε από την Εδάλου, τους κατεβάζουμε μέχρι Ιωτήτο, τους πάμε μέχρι 18 Άγγλων όταν είναι να πάμε προς τα κάτω. Τους κάνει εντύπωση όταν βλέπουν δίκυκλα μέσα στο... Όχι μόνο δίκυκλα. Έχουμε και αυτοκίνητα τα οποία κάνουν τροφοδοσίες, έχουν και διάφορα άλλα. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και τα αυτοκίνητα τα οποία περνάνε έχουν σπάσει τις πλάγες που είναι κάτω. Προχθές μια από τις τουρίστρες που είχα έπεσε και χτύπησε σε αυτό, γιατί είχαν σπάσει πλάκες. Όταν συνάντησα τυχαία τον κύριο Αναστασάκη και τον ρώτησα γιατί αυτές δεν αλλάζουν, μου απάντησε ότι αυτός ήθελε να τις αλλάξει, αλλά οι καταστηματάρχες της περιοχής εκεί πέρα είχαν πει περίμενα να τελειώσει πρώτη τουριστική σεζόν και μετά να κάνουμε φτιάξουμε τις πλάκες. Το οποίο είναι λίγο περίεργο. Θα ήθελα να μην το πιστέψω, αλλά πιστεύω ότι όλα μπορεί να συμβούν δυστυχώς. Πρέπει να σεβόμαστε τους κανόνες. Οι κανόνες είναι για να βοηθάμε όλους να πάμε καλά. Και αυτό το οποίο είναι καλό, αυτό που είπε προηγουμένως ο συνομιλητής μας, είναι ο κάθε φορέας, δημόσιος φορέας, να ακούει τους επαγγελματίες του χώρου. Ο καθένας να λέει τη γνώμη του, γιατί εμείς ζούμε κάθε μέρα τα προβλήματα. Και ζούμε τα προβλήματα με την πρόθεση να τα μεταφέρουμε και να πάμε σε ένα καλύτερο αύριο όλοι μαζί. Και αυτό θα είναι καλό να το κάνουμε. Ερώτημα προς τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου. Λέει εδώ ένας τηλεθεατής ότι ο τρόπος λέει με τον οποίο έχει γίνει η διαρρύθμιση της κυκλοφορίας σε ένα μέρος της λεωφόρου Καλοκαιρινού δημιουργεί ένα σοβαρότατο πρόβλημα στην εμπορικότητα ενός δρόμου που πριν από μερικά χρόνια ήταν ο καλύτερος δρόμος εμπορικά. Η Καλοκαιρινού, που ήταν ο επιώνες, ο εμπορικός δρόμος του Ηρακλείου, τώρα. Σας πληροφορώ κιόλας ότι μετά από μεγάλες πιέσεις έχει διαμορφωθεί μια μελέτη η οποία θα ξεκινάει από την Ίδης μέχρι και τη Χαλιόπορθα κάτω. Η μελέτη βέβαια η οποία έχει ολοκληρωθεί. Τώρα πρέπει βέβαια να μπουν σε διαδικασίες μέσα ορίμανσης, να βρεθούν τα κεφάλαια κλπ. Αλλά μέσα στην κατεύθυνση αυτή, η μελέτη αυτή λέει και κάποιες έτσι δυνατότητες που θα δίνει στον πολίτη να περιηγηθεί με ευκολία, αλλά ταυτόχρονα πρέπει και να υπάρχει μια δυνατότητα πρόσβασης, έτσι, η οποία θα είναι πρόσβαση και στον δρόμο αυτόν, αλλά και στο υπόλοιπο κομμάτι που θα είναι το πλέγμα των πεζόδρομων που έχει δημιουργηθεί μέσα από την ανάπλαση της πόλης. Η Καλοκαιρινού πρέπει να γίνει ο βασικός δρόμος του εμπορίου του Ηρακλείου. Επιώνες ήταν έτσι και πρέπει να επανέλθει σε αυτή την κατεύθυνση. Η μελέτη, η καινούργια Δημοτική Αρχή, εμείς θα το πιέσουμε στην κατεύθυνση αυτή, πρέπει η μελέτη αυτή να ολοκληρωθεί σε όλα τις κατευθύνσεις και να μπει σε μια διαδικασία να υλοποιηθεί, αλλά πρέπει και να ανασχεδιαστεί αυτό που σας είπα, η πρόσβαση και στον δρόμο και στο γενικότερο κομμάτι. Θέλετε να πείτε κάτι? Ναι. Κύριε Πρόεδρος, τώρα. Συμφωνώ απόλυτα με αυτό. Θα μπορούσαν και υπάρχουν παράπλευρα, είχαμε κουβεντιάσει παλιά, να γίνουν βρόγχοι. Δηλαδή θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε
από τη Γιαμαλάκη και γι' αυτό είχαμε υποδείξει και την ψάρωμε λίγο ως πιάτσα ταξί. Την οποία είναι το αμέσως επόμενο ερώτημα έχει... που έχει έρθει από τηλεθεατή. Ναι, αυτό το πράγμα όμως ο τηλεθεατής θα το απευθύνει στην Δημοτική Αρχή την υπάρχον και ελπίζω ο επόμενος δήμαρχος να το λάβει σοβαρά υπόψη του. Μάλιστα. Διότι θα γινόταν μια πιάτσα εκεί σε ένα βρόγχο απάνω το οποίο θα βοηθούσε αυτό που λέει ο πρόεδρος. Μα εδώ πέρα γινότανε, σε μια αντίστοιχη εκπομπή που είχαμε κάνει ο κύριος Αναστασάκης μας είχε δείξει, αν θυμάστε, ζωντανά και τη χωροθέτηση της πιάτσας. Προεκλογικά μου το είπε και εμένα στο γραφείο όταν ήρθε. Α, ήταν δηλαδή ένα προεκλογικό πυροτέχνημα. Δεν ξέρω. Κύριε Μαγκουσάκη, κάτι θέλετε να πείτε? Εγώ θα ήθελα να εστιάσω σε ένα προηγούμενο σχόλιο του κύριου Πετράκη. Συζητάμε για τα κυκλοφοριακά προβλήματα και θέτω ένα ερώτημα. Έχει άραγε γίνει καμία μελέτη πόσα ανοιχτού τύπου κόκκινα λεωφορεία επιτρέπονται να κυκλοφορούν μέσα στο Ηράκλειο ή πόσα τρενάκια επιτρέπονται να κυκλοφορούν μέσα στο Ηράκλειο? Ναι. Ή οι άδειες δίνονται έτσι? Δεν γίνεται λοιπόν να εστιάζουμε και να αντιμετωπίζουμε αυτό το κυκλοφοριακό πρόβλημα και επιτρέψουμε από το χάος που αντιμετωπίζουμε κάθε φορά μέσα στο Ηράκλειο και άδειες προς τους επαγγελματίες να δίνονται έτσι ασύστολα? Εάν έχει γίνει κάποια μελέτη, θα θέλαμε να τη δούμε. Η μελέτη έχει μια απάντηση. Έχεις μπάρμπα στην κορώνη, παίρνεις άδεια. Τελειώσαμε. Θα ήθελα να έχω και μια απάντηση. Σοβαρά υπόψη. Αυτή είναι η απάντηση. Για αυτούς που οπότε, δεν θέλουν να την πούνε. Θέτουμε λοιπόν το ερώτημα. Έχεις μπάρμπα στην ενδυνάμη, κορώνη, σου δίνει πρόσβαση. Θέτουμε λοιπόν το ερώτημα στην ενδυνάμη Δημοτική Αρχή, ναι, να μας πει το Ηράκλειο με τους υφιστάμενες υποδομές πόσα ανοιχτού τύπου λεωφορεία σηκώνει και πόσα τρενάκια σηκώνει. Θέλετε να πείτε κάτι, κύριε Παπανικόλαου? Ορισμένες φορές έχουμε δει τα τρενάκια αυτά να παρκάρουν μπροστά δίπλα στο Αστόρια και με ένα σημείο το οποίο εμποδίζουν τα τουριστικά λεωφορεία τα οποία θέλουν να φύγουν από το πάρκι του μουσείου να μην μπορούν να φύγουν. Όπως και στην απέναντι μεριά, αν ορισμένες φορές έχουν παρκάρει δύο κόκκινα λεωφορεία. Οπότε αυτό πρέπει να οριοθετηθούν με σήμανση κάτω το πού ακριβώς, το οποίο να βοηθάει στο να μην ο ένας να εμποδίζει τον άλλο και να υπάρχει μια ομαλή ροή και ασφαλής ροή στην περιοχή αυτή. Θα μου επιτρέψετε να μεταφέρω και δύο ακόμα επισημάνσεις από τηλεθεατές. Υπάρχει λέει και ένα χρόνιο πρόβλημα στη Μάρκου Μουσούρου Γιαμπουδή, η οποία συνδέει τη 1821 με την Νικολάου Πλαστήρα. Αποτελεί δρόμο υψηλής κυκλοφοριακής κινητικότητας, ορίστε. Είναι η 1821, είναι η Αγίου Μηνά, αυτό που είπα προηγουμένως. Αγίου Μηνά. Είναι παράλληλη της Άλμπερτ, εάν αυτή η δύο δρόμοι. Λέει ότι ο πεζόδρομος δεν αρκεί στο να βοηθήσει τους πεζούς να κατευθυνθούν προς το κέντρο της πόλης του Ηρακλείου. Αυτό λέει. Δεν έχει πεζοδρομία δεξιά-αριστερά. Mm-hmm. Ένα πέρα το πάρκινγκ είναι αυτός ο δρόμος, θα μπορούσε να το χρησιμοποιήσουν για άλλη χρήση. Να περνάνε οχήματα, αλλά να μεγαλώσουν τα πεζοδρόμια. Το επόμενο ερώτημα, κύριε Πετράκη, θα το απευθύνω σε εσάς. Υπάρχουν τηλεθεατές που λένε ότι η πλευρά λέει από το ύψος της Λεωφόρου Κνωσού μέχρι και το Βενιζέλιο και γενικότερα περιμετρικά αυτή η περιοχή δεν έχει λέει σχεδόν καθόλου πιάτσες ταξί. Πρέπει να κατευθυνθούν και ότι ποτέ δεν σταματούν, λέει οι συνάδελφοί σας, σε νεύμα στο Λεωφόρο Κνωσού. Πρέπει να κατευθυνθούν, λέει, προς το Βενιζέλιο. Η μία πιάτσα η οποία υπάρχει είναι του Βενιζελίου. Η αμέσως επόμενη είναι μέσα στην Κρασαδάκη, την οποία δεν έχει πρόσβαση με την Λεωφόρο Κνωσού. Και η άλλη αμέσως είναι στην Πεντεβή. Υπάρχει μια οριοθετημένη θέση στάθμευσης στην εφορία. Mm-hmm. Στην εφορία εκεί υπάρχει μια πιάτσα η οποία δεν χρησιμοποιείται. Και δεν χρησιμοποιείται γιατί ο κόσμος δεν την προτιμούσε. Κάθετος. Όχι, επί της, ναι, λίγο πιο κάτω του Παλαγούτη. Κύριε Μαγκουσάκη, το κομμάτι της Ικάρου. Εδώ φίλοι ιδιοκτήτες ή οδηγοί τουριστικών λεωφορείων λένε ότι η Κάρου, αυτή τη στιγμή και κακώς λέει που δεν το έχουμε αναφέρει, είναι ο πιο δύσκολος κυκλοφοριακά δρόμος για τα τουριστικά λεωφορεία. Βεβαίως είναι ο πιο δύσκολος, διότι αν ανέβουμε από την Ικάρου να πάμε προς το μουσείο ή αν κατέβουμε από την πλευρά του μουσείου για να πάμε στην Ικάρου, υπάρχουν σε όλο το μήκος παρκαρισμένα δύο ταχύ. Φαντάζεστε λοιπόν να σμίξουν το ένα λεωφορείο με κατεύθυνση και το άλλο με την αντίθετη κατεύθυνση, πόσο δυσκολεύει αυτό το έργο που έχουμε να κάνουμε. Όπως πολύ δύσκολος δρόμος είναι και η Μποφόρ. Αναγκαζόμαστε πολλές φορές να κατέβουμε την Μποφόρ. Γιατί κατεβαίνετε τουριστικά λεωφορεία την Μποφόρ? Βεβαίως, βεβαίως. Ναι. Κατεβαίνουμε γιατί. Κατέβει, έχουν συμβεί, μου έχουν στείλει συνάδελφοι φωτογραφίες, το οποίο ξέχασα να τις στείλω, με απογευματινή ώρα, όχι πρωινή, απογευματινή ώρα, να χρειαστεί να κατέβουν τουρίστες να σηκώσουν. Περίεργα παρκαρισμένο αμάξι, να το σπρώξουν στην άκρη που να μπορεί το τουριστικό λεωφορείο λίγο παρακάτω από το Ατλαντής να περάσει προς το Μέγαρο. Δηλαδή κατεβήκαν τουρίστες, σήκωσαν αμάξι γιατί αλλιώς δεν μπορούσε και δεν μπορούσε να κάνει και όπιστα. Και στην αρχή της Κάρου, με το που φεύγουμε από το μουσείο κατεβαίνοντας, παρκαρισμένα εκεί
αμάξια, παράνομα, συνέχεια, χωρίς να γίνεται κάτι. Ο σύνδεσμός μας έχει κάνει πρόταση και στη Δημοτική Αρχή που είναι τώρα και στην προηγούμενη θητεία της, ούτως ώστε να μην ταλαιπωρούμε και τους συμπολίτες μας με το πήγαινε έλα που κάνουν τα τουριστικά λεωφορεία στο Ηράκλειο για το μουσείο. Η πρόταση που είχαμε κάνει είναι να αξιοποιηθεί το πρώην δημοτικό πάρκινγκ που βρίσκεται ακριβώς κάτω από το άγαλμα του Βενιζέλου. Ούτως ώστε να δημιουργηθεί ένας χώρος τουριστικών λεωφορείων στάθμευσης, επιβίβασης και αποβίβασης. Δηλαδή, φτάνοντας στο τουριστικό λεωφορείο, να παρκάρει εκεί, να αφήνει τους τουρίστες και από εκεί πάλι οι τουρίστες κατευθυνόμενοι από την πλατεία της Ελευθερίας να επιβιβάζονται και να φεύγουν. Είναι πολιτική βούληση, είναι βούληση της Δημοτικής Αρχής, η οποία, επιτρέψτε μου να πω, επιβάλλεται η νέα Δημοτική Αρχή να σκύψει το πρόβλημα, διότι εμείς άθελά μας δημιουργούμε ένα κυκλοφοριακό κομφούζιο, γιατί πρέπει συγκεκριμένες ώρες να επιστρέψουμε να πάρουμε τους τουρίστες, διότι οι άνθρωποι στα ξενοδοχεία τρώνε συγκεκριμένες ώρες. Φανταστείτε λοιπόν 30 λεωφορεία να πρέπει να πάνε στο μουσείο σε διάστημα ανάμεσά τους όλα 10, 20, 30 λεπτά, να επιβιβάσει το καθένα 50 άτομα και φανταστείτε πόση καθυστέρηση θα υπάρχει αν καθυστερήσει ένας πελάτης. Συμβαίνουν αυτά. Τα ζούμε αυτά. Η λύση λοιπόν είναι, εάν θέλει η Δημοτική Αρχή, να κάτσουμε στο τραπέζι της συζήτησης, να βρεθεί πλέον και να λυθεί το θέμα κάτω από το άγαλμα του Βενιζέλου. Πάντως βλέπω εδώ ότι υπάρχει πραγματικά βομβαρδισμός μηνυμάτων, κύριε Πετράκη, για την 18 Άγγλων, για τον τρόπο που λειτουργούν τρενάκια, διόροφα, λεωφορεία, πεζοί, ταξί, ιδιοκτήτες γεωταχή, ότι είναι ένας δρόμος εξαιρετικά δύσκολος για αυτούς που δεν έχουν δει από την αρχή την εκπομπή. Να πούμε ότι στο προηγούμενο μέρος είχαμε σύνδεση με την 18 Άγγλων και αναδείξαμε ακριβώς αυτό το ζήτημα. Βλέπω όμως ότι είναι ένας προβληματικός δρόμος. Έχετε κάνει εσείς εδώ παρουσία όλων εμάς για αυτό το θέμα. Είδατε αποτέλεσμα? Υπάρχει περίπτωση να μας βλέπει ο καινούριος δήμαρχος? Πάντως στις προηγούμενες εκπομπές. Ο καινούριος δήμαρχος υπάρχει περίπτωση να μας βλέπει απόψε? Μπορεί να μας βλέπει. Αν μας βλέπει λοιπόν, επειδή παίρνει μηνύματα και η εκπομπή σας βγάζει μηνύματα, από την 1η του Γενάρη να καλέσει όλους αυτούς τους ανθρώπους που βλέπει εδώ πέρα. Να σας πω διαφορετικά κάτι, το Ηράκλειο δεν θα δηλήσει. Ξέρετε γιατί συμβαίνει αυτό το πράγμα στις 18 Άγγλων? Διότι υπάρχει εκεί στις 18 Άγγλων χώρος επιβίβασης, αποβίβασης. Δυστυχώς όμως η επιβίβαση-αποβίβαση από τα λεωφορεία και δι' του ανοιχτού τύπου δεν τηρείται. Γίνεται χώρος αναμονής. Όταν λοιπόν έχουμε τόσο στενό δρόμο και ένα ανοιχτού τύπου λεωφορείο δεν κάνει την αποβίβαση για να φύγει, αλλά κάνει την αναμονή του για να ξαναφορτώσει, δυστυχώς δημιουργεί πρόβλημα. Είναι ήδη παθογενής η περιοχή και εμείς μόνοι μας, με την κατάχρηση του χρόνου που έχουμε, δημιουργούμε αυτό το πρόβλημα. Κύριε Παπανικολάου, η λύση που είχε δοθεί από τον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου για ένα χώρο που θα μπορούσαν να σταθμεύουν τα τουριστικά λεωφορεία έχει ευωδώσει ή? Εδώ είναι και οι ιδιοκτήτες. Οι ίδιοι, λέει, οι ιδιοκτήτες δεν θέλουν αυτή τη λύση γιατί είναι μακριά από το κέντρο. Θα μου απαντήσετε και οι δύο. Η λύση που έχει δώσει ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου. Πάντως, οι τηλεθεατές στέλνουν ωραία ερωτήματα. Όχι, αυτό είναι πολύ καλό. Είναι πολύ καλό ότι μας παρακολουθούν. Είναι πολύ καλό ενδιαφέρονται και η συμμετοχή είναι πάντα καλή γιατί μέσω της συζήτησης βρίσκομαι λύσεις. Λοιπόν, επαναλαμβάνω. Τώρα, όπως είναι η κατάσταση, έχουμε 7 θέσεις κοντά στο άγαλμα Βενιζέλου, στο τέλος της Λεωφόρου Δημοκρατίας. Έχουμε 7 παρκίδες κανονικές δίπλα στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, στο πάρκινγκ του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου, όχι πλατεία, πάρκινγκ του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου, συν άλλα 2 λεωφορεία που μπορούν να μπαίνουν μπροστά εφόσον οι οδηγοί είναι μέσα, και άλλα λεωφορεία μπορούν να έρχονται, να αφήνουν κόσμο είτε στο Βενιζέλο είτε στο πάρκινγκ του Αρχαιολογικού Μουσείου και να παρκάρουν δωρεάν σε 24 θέσεις, οι οποίες είναι οι 12 δίπλα στον επιβατικό σταθμό Ηρακλείου και άλλες 12 στο πάρκινγκ νούμερο 2 με μια κοπέλα η οποία ανοίγει με την μπαριέρα και μπαίνουν μέσα στα τουριστικά λεωφορεία. Έχουν μπει τουριστικά λεωφορεία μέσα, έχω πάρει φωτογραφίες, δεν τις έστειλα, τις έχω ξεχάσει, υπάρχουν. Ορισμένοι οδηγοί γυρνάνε πίσω στη βιομηχανική, είναι οδηγοί της μεγάλης εταιρείας Union, οι οποίοι έχουν τη μάδρα τους εκεί πέρα. Ορισμένοι άλλοι οδηγοί γυρνάνε αλλού. Ορισμένοι το χρησιμοποιούν, ορισμένοι όχι. Είναι θέμα κάθε ανθρώπου. Όπως έχουμε κάνει τη λύση, η λύση ήταν μαζί με τη συνεργασία του κ. Πατακού τότε, ώστε να μην επιβαρύνουμε την κυκλοφορία στο κέντρο του Ηρακλείου και έχει δουλέψει καλά μέχρι τώρα. Η λύση που είπε ο κ. Μαγκουσάκης προηγουμένως είναι μια λύση που είχε προταθεί στο παρελθόν, δεν έχει προχωρήσει, περιμένουμε να δούμε αν μπορούμε να προχωρήσει, αλλά εγώ προτείνω το εξής, δεν θα γίνει καμιά αλλαγή αν δεν δοκιμαστεί κάποια λύση
Μην πάμε σε πειράματα για τα οποία δεν μπορούμε να ξέρουμε ότι θα δουλέψουν ή όχι. Ναι, κύριε Μακουσάκη. Κύριε Ασκαλάκη, βάσει των υπαρχόντων δεδομένων, είναι μια καλή μέση λύση. Δηλαδή, προσπαθούμε με μέσες λύσεις να λύσουμε ένα πρόβλημα. Δυστυχώς όμως οι μέσες λύσεις δεν λύνουν τη λύση. Η λύση λοιπόν που έχει πει ο σύνδεσμός μας είναι αυτό που σας ανέφερα δεν είναι πριν. Και κοντά από το λιμάνι για έναν άνθρωπο που μπορεί να είναι μια ηλικία ή αντιμετωπίζει κινητικό πρόβλημα να κινηθεί από το λιμάνι προς το αρχαιολογικό μουσείο. Όχι, κοιτάξτε. Γιατί είναι ανηφορική. Όχι, το λεωφορείο πάει κενό. Αφήνει τον κόσμο στο βενζέλο στο μουσείο και πάει κενό και παρκάρει στο λιμάνι. Απλά δημιουργεί κυκλοφοριακό πρόβλημα όταν χρειάζονται τα αδιανά λεωφορεία να μπουν στο μικρό πάρκινγκ του μουσείου ή στο βενζέλο να επιβιβάσουν πάλι τον κόσμο. Η λύση είναι αυτή που σας είπα πριν. Να υπάρξει πολιτική βούληση από την ίδια Δημοτική Αρχή που θα έρθει 1η του Γενάρη να αξιοποιήσει το πάρκινγκ κάτω από το άγαλμα του Βενιζέλου και με τους ιδιώτες ιδιοκτήτες που κατέχουν το μεγάλο μέρος του Καστρινάκη. Εκεί είναι η λύση που πιστέψτε με θα δώσει μια μεγάλη ανάσα σε όλο τον τουρισμό και σε όλους εμάς και στα μαγαζιά με τους πολίτες να πηγαίνουν ελεύθεροι πλέον από το άγχος ότι τους περιμένει το λεωφορείο και εμποδίζει και υπάρχουν κόσμος και υπάρχουν κόρνες και οι ξαναγοί ψάχνουν να τους βρούνε να μπουν στο λεωφορείο. Μάλιστα. Είναι δεν, η λύση. Δεν υπάρχει, συγγνώμη, μια στιγμή να το διευκρινίσουμε, δεν υπάρχει άγχος γιατί όταν λέμε εμείς ότι θα φύγει την τάδε ώρα, ξέρω ότι θα φύγει την τάδε ώρα. Αν το λεωφορείο καθυστερήσει 5 λεπτά, δεν υπάρχει θέμα. Υπάρχουν όμως οι τουρίστες οι οποίοι χάνονται. Όχι. Εφόσον παρκάρουμε στο πάρκι του μουσείου και στο πάρκι του Βενιζέλου που είναι κοντά, δεν χάνονται. Χάνονται στα Χανιά. Το οποίο είναι μια άλλη ιστορία, το οποίο θα την πούμε άλλη φορά. Χάνονται γιατί το έχουμε ζήσει, κύριε Παπα-Νικολάου, διότι δεν χωρούν όλα τα λεωφορεία να μπουν για να φορτώσουν. Ναι, μπορεί να περιμένουν 5 λεπτά, αυτό αλλά δεν χάνονται. Αυτό είμαστε ακριβώς. Δίπλα τους και τους περιμένουμε. Λοιπόν, εμείς θα πάμε στο επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα και με την επιστροφή θα μιλήσουμε για να κλείσουμε την εκπομπή για την Πλατεία Ελευθερίας και αυτή τη νέα μελέτη που θα αλλάξει, λέει, αυτή την πλατεία. Νομίζω ότι είναι ένα θέμα που απασχολεί όλους τους Ηρακλειώτες. Επιστρέψαμε στο τελευταίο μέρος της εκπομπής Ώρα Αιχμής. Σε αυτό το μέρος θα αναλωθούμε για τα υπόλοιπα 20 λεπτά μέχρι να κλείσουμε με αυτές τις εικόνες που είδαμε πριν από λίγο καιρό που αφορούν τη μελέτη για την Πλατεία Ελευθερίας. Θα ξεκινήσω με εσάς, κύριε Παπα-Νικολάου, αφού δούμε αυτή την εικόνα με βάση τη μελέτη, να τη δούμε ολόκληρη για να την περιγράψουμε λίγο. Είναι μια πλατεία εντελώς διαφορετικής αισθητικής. Όμως όταν πρωτοβγήκε αυτή η εικόνα στο διαδίκτυο, έβλεπα από κάτω τα σχόλια των χρηστών του διαδικτύου, προφανώς πολιτών του Ηρακλείου, ότι και πάλι λέει εδώ είναι απαγορευτική κυκλοφορία. Δηλαδή ουσιαστικά λέει αυτή η παρέμβαση διευρύνει ακόμα περισσότερο το ιστορικό κέντρο του Ηρακλείου. Ναι, επειδή δεν έχουμε ακόμα επίσημη παρουσία στη μελέτη και δεν την ξέρουμε πρωτοχέρι, την έχουμε διαβάσει μόνο από τα μίντια. Αυτό το οποίο βλέπουμε ότι υπάρχει πολύ μεγαλύτερο πράσινο και δεν ξέρουμε κατά πόσο τα τουριστικά λεωφορεία θα έχουν. Σαν εικόνα πάντως είναι εξαιρετική. Σαν εικόνα, ναι, μια χαρά είναι. Όπως είχα δει και την προηγούμενη, η οποία ήταν απελπιστικά ωραία, αλλά και απελπιστική στη χρήση. Έτσι, άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Από τη θεωρία στην πράξη έχουμε μια τεράστια απόσταση, έτσι. Γιατί το να σχεδιάζουμε για να κάνουμε μαγικά, καλό είναι. Στην πράξη, αυτά τα μαγικά μπορεί να αποδειχθούν καταστροφικά. Λοιπόν, αν είναι το μουσείο εκεί, το Αστόρια στα αριστερά, το πάρκινγκ του μουσείου που είναι. Καταρχήν, μισό λεπτό για να καταλάβουν. Έχουμε το Βενιζέλο μπροστά. Εδώ βλέπουμε ένα μέρος της πλατείας. Δεν ξέρω αν υπάρχει δεύτερη φωτογραφία που θα μπορούσαμε να τη δούμε λίγο καλύτερα. Από την αριστερή πλευρά βλέπουμε το ξενοδοχείο Αστόρια. Είναι η πλατεία. Βλέπουμε την κάθοδο προς την Λεωφόρο Δικαιοσύνης που είναι πεζόδρομος σήμερα. Ναι. Εδώ πραγματικά δεν βλέπουμε έναν χώρο που θα μπορούσε να προσεγγίσει το συγκεκριμένο σημείο. Δηλαδή, δεν ξέρουμε αν υπάρχει επιδρόμος πρώτα απ' όλα. Δεν ξέρουμε αν η οδός, η πρώην ανώνυμη και μετά, δεν θυμάμαι πώς την ονομάσανε, είναι εκεί. Βλέπουμε το Βενιζέλο στα αριστερά μεριά, τον Μπρομαχώνα, όπου είναι το άγαλμα του Βενιζέλου. Βλέπουμε στα δεξιά το μουσείο, βλέπουμε πάνω δεξιά το Αστόρια, εκεί που είναι το πάρκινγκ του μουσείου. Τι είναι? Είναι φυτεμένο? Γιατί στη μια προηγούμενη μελέτη που ήταν ο κύριος Σκουτέλη με τον κύριο Ρέντζο, είχαν παρουσιάσει μια παρόμοια μελέτη και τα λεωφορεία έπρεπε να αφήνουν τον κόσμο στο Βενιζέλο και να τους παίρνουν από το Μέγαρο. Μισό λεπτό. Αν υποθέσουμε λοιπόν ότι αυτή θα είναι η εικόνα που θα βασιστεί η ανάπλαση της Πλατείας Ελευθερίας. Θα ήθελα το σχόλιο από όλους. Ωραία, εγώ θα ήθελα να ρωτήσω το εξής απλό. Έχουμε 600.000 περίπου επισκέπτες στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου. Έχουμε σχεδόν 1 εκατομμύριο επισκέπτες
στη Γνωσό το 2019, με αυτά καταγεγραμμένα, έτσι, mm-hmm. με επίσημα νούμερα. Αυτοί οι οποίοι κατεβαίνουν στο Ηράκλειο, το 1 εκατομμύριο σχεδόν επισκέπτες, οι οποίοι οι περισσότεροι πάνε στο μουσείο, οι υπόλοιποι πάνε στην πόλη του Ηρακλείου, πού θα σταματήσουν τα λεωφορεία να αφήσουν τον κόσμο, να πάνε να κάνουν τη βόλτα τους, να πιούν τον καφέ τους, να κάνουν τα ψώνια τους, να επισκεφτούν το μουσείο και πώς θα τους πάρουν τα τουριστικά λεωφορεία μετά να τους κατεβάσουν προς τα Κρουαζιερόπλια ή να τους επιστρέψουν στα ξενοδοχεία. Μιλάμε για ένα εμπορικό δυναμικό το οποίο στην πόλη του Ηρακλείου προσφέρει πάρα πολλά. Το οποίο αυτό γίνεται διαφήμιση και όχι μόνο για την πόλη του Ηρακλείου, αλλά για την Κρήτη, εφόσον είναι κρουαζιερόπλια, γιατί έρχονται, βλέπουν και ξαναέρχονται μετά για να καθίσουν μια εβδομάδα ή 10 μέρες. Οπότε αυτό πρέπει να το σκεφτούμε πάρα πολύ καλά. Από τη θεωρία στην πράξη, μην γίνει καμιά μεγάλη γκάφα, η οποία μετά δεν διορθώνεται. Βλέπετε εσείς δρόμο να υπάρχει πρόσβαση στο μουσείο? Είναι η εικόνα. Και εγώ, για είναι να είμαι ειλικρινής, προσπαθούσα να εντοπίσω ένα σημείο που θα μπορούσε να είναι πρόσβαση. Επειδή στην παρουσίαση ήμουν εκεί. Ήσασταν, ωραία. Καταρχήν, από την μελέτη αυτή μέχρι να υλοποιηθεί θέλει μακρύ χρόνο. Είναι μια μελέτη η οποία μέσα από ένα διαγωνισμό, αρχιτεκτονικό διαγωνισμό, έχουν βγει μια, θέλετε, ένα βραβείο, mm-hmm. βραβείο της μελέτης αυτής. Θέλει χρόνο, θέλει διαδικασία. Ο δρόμος αυτός που λέτε τώρα, που είναι ο μόνο ανώνυμος δρόμος που τέμνει έτσι με την, με την δημοκρατία, βεβαίως. Ναι, αυτός ο δρόμος δεν υφίσταται πλέον με βάση τη μελέτη αυτή. Είναι πράσινο. Παγκάκια για... Οπότε από το Βενιζέλο προς το μουσείο είναι, ναι, πράσινο όλο. Είναι πολύ δύσκολο από την δημοκρατία να υπάρχει πρόσβαση προς το μουσείο και οπότε λοιπά, η δημοκρατία τελειώνει πού, δηλαδή, στο άγαλμα της, άγαλμα της ελευθερίας? Η δημοκρατία θα περνάει... Και περνάει από το Καπετανάγιο κάτω? Όχι, η δημοκρατία θα περνάει από την, από την Αβέροφ, που θα είναι με βάση, με βάση την... Και θα βγαίνει με μονοδρομής. Με μονοδρομής, με βάση την, σας είπα, την... Πάντως εδώ, επειδή, για να βοηθήσω λίγο στη συζήτηση, έχω ένα τηλεθεατή που λέει ότι παρακολουθεί την εκπομπή και δεν έγινε, λέει, καμία αναφορά στα, σε μέσα ήπιας κυκλοφορίας, όπως είναι το τραμ, ένα ηλεκτροκίνητο όχημα με τη μορφή πούλμαν που θα μπορούσε να μεταφέρει. Στην αρχή της εκπομπής, το κάνω επισήμανση στον φίλο τηλεθεατή και τον ευχαριστώ για το μήνυμά του, έγινε αναφορά και στην πρόταση του κυρίου Καλοκαιρινού, αλλά έκαναν ξεχωριστή αναφορά και οι παρευρισκόμενοι εδώ για το πόσο σημαντικό θα ήταν να υπάρχει ένα μέσο το οποίο θα μπορούσε να μπει χωρίς να επιβαρύνει στο ιστορικό κέντρο της πόλης του Ηρακλείου. Νομίζω το είπατε πρώτος εσείς, κύριε Κουμαντάκη, αυτό. Και θα ήθελα λίγο να το επαναλάβατε, γιατί αυτή η εικόνα, για να μην τα αναθεματίζουμε όλα, δεν είναι άσχημη ως εικόνα στην καρδιά της πόλης του Ηρακλείου. Αν όμως αυτή η εικόνα διανθιστεί με αυτό που είπαμε στην προηγούμενη διάρκεια της εκπομπής, με ένα μέσο το οποίο θα μπορούσε να διευκολύνει την χρήση του κέντρου από τους πολίτες, θα ήταν και η ιδανική λύση για το Ηράκλειο. Βεβαίως, με την προϋπόθεση ότι το όλο πνεύμα της κυκλοφοριακών ρυθμίσεων της υπόλοιπης πόλης, έτσι, του πνεύματος από τη δικαιοσύνη, στο κέντρο, το Σταυρό και όλοι αυτοί περιφερειακά, τους δικαιοσύνης και του Σταυρού δρόμων κλπ. Πρέπει να συνδεθεί αυτή η μελέτη με όλο αυτό το υπόλοιπο κομμάτι, να υπάρχει μια συνέχεια, να υπάρχει μια, θέλετε, μεταξύ τους που... Βεβαίως υπάρχει παράπονο και δικαίως από τα ταξί. Νιώθουν ότι εγκλωβίζονται ακόμα περισσότερο. Κοιτάξτε, η μελέτη αυτή, γι' αυτό σας λέω ότι έχει μεγάλο δρόμο μέχρι να υλοποιηθεί, είναι μια μελέτη η οποία αποκλεί τους πάντες, τα πάντα αφορά τα οχήματα. Δηλαδή δεν υπάρχει πια... Είναι μέσα στη φιλοσοφία της πράσινης ανάπτυξης και δημιουργίας. Δημιουργεί, όχι, δεν είναι κακά πράγματα αυτά. Όχι, να τα λάβουμε, μην τα εφόσον τα πόλη όμως να τα λαμβάνουμε, αλλά να λάβουμε όμως, αυτό θέλω να πω, ότι πρέπει να ενωθεί με άλλα πράγματα, με την καθημερινότητα, με τη ζωή, για να μπορέσουμε να έχουμε μια καλύτερη δραστηριότητα, πρέπει να έχουμε μια καλύτερη, αν θέλετε, λειτουργία. Θέλει αυτή η σύνδεση, πρέπει να θέλει με πολύ προσεκτικό τρόπο
με πολλή σκέψη και νομίζω ότι αν αυτά τα πράγματα με τρόπο τέτοιο και με φιλοσοφία και με πολιτική και βούλευση εκ μέρους της αυτοδιοικητικής έτσι, αρχής, μπορούμε να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα με όλα αυτά τα πράγματα μέσα από ένα συνδυασμό. Και όχι να παίρνουμε μια απόφαση στην κατεύθυνση ότι ξέρετε κάτι, θα κάνουμε μόνο πράσινο αυτό και τελειώσαμε. Έτσι, και να μην λαμβάνουμε τα υπόλοιπα πράγματα. Πρέπει να υπάρχει ένας συνδυασμός και ένας συνδετικός κρίκος όλων αυτών των πραγμάτων που θα μπορέσουμε να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Καλά, βέβαια, το θέμα είναι να υιοθετηθεί αυτή η πρόταση και από την σημερινή θέλει δημοτική δρόμο, αρχή. Θέλει δρόμο. Θέλει δρόμο. Είναι απλά μια μελέτη η οποία πήρε βραβείο. Πάντως, στις εξαγγελίες και των δύο μονομάχων του κυρίου Καλοκαιρινού και του κυρίου Καραμαλάκη, που ουσιαστικά είχαν και τα δύο υψηλότερα ποσοστά, γινόταν αναφορά στην αναβάθμιση και στην αλλαγή της εικόνας στην πλατεία Ελευθερίας. Χρειάζεται. Είναι αναγκαία αυτή. Χρειάζεται. Δεν το λέει κανένα. Εγώ όμως αυτό εδώ πέρα θα το χρησιμοποιούσα πιο εύκολα ως πίνακα στο σπίτι μου από τη στιγμή που δεν συνδέεται με το υπόλοιπο κομμάτι της πόλης όπως ανέφερε πριν ο πρόεδρος. Θέλει κουβέντα. Εδώ πέρα δεν βλέπουμε δρόμο. Εγώ καταρχήν δεν βλέπω δρόμο. Πρόσβαση από πού? Δεν μας λέει κανένας πώς θα πάει το λεωφορείο στο μουσείο. Υπήρχε μια πιάτσα ταξί εκεί. Εκτός και πάει, αν φτιαχτούν χιλιάδες θέσεις στάθμευσης γύρω-γύρω από το ιστορικό κέντρο. Εκτός και αν έχουμε χιλιάδες θέσεις στάθμευσης γύρω από το κέντρο. Για 200.000 οχήματα. Για 200.000 οχήματα στην πόλη. Η Κάρο υπάρχει, γιατί δεν βλέπω. Δεν φαίνεται. Βλέπουμε όμως αξιοποιημένο κάτω αυτό που ανέφερα πριν το Καστρινάκι. Ναι, βλέπουμε να υπάρχει και. Είναι δέντρα, είναι φυτεμένο με δέντρα. Βλέπουμε όμως να υπάρχει είσοδο-έξοδο από δύο πλευρές. Αυτή η πλατεία Καστρινάκη που λες προηγούμενα είναι με πάρα πολλά δέντρα και παγκάκια μέσα. Πολλά το λεωφορείο λοιπόν πώς θα μπορούσε. Υπάρχει αυτή τη μελέτη μέρημνα, πώς θα μπορούσε. Πάντως θα σας πω κάτι. Αν υπήρχε η μέρημνα που να καλυφθούν οι ανάγκες και των επαγγελματιών και των ανθρώπων του ιστορικού κέντρου, η εικόνα αυτή δεν είναι άσχημη. Οφείλουμε να το πούμε. Κύριε Δασκαλάκη, εμάς το επάγγελμά μας. Εμείς εποφελούμαστε άμεσα από αυτό, όμως εποφελούνται άμεσα και όλοι οι έμποροι του Ηρακλείου. Είναι τουρισμός ο οποίος έρχεται και αφήνει τον οβολόν του. Βεβαίως. Ζούμε από τον τουρισμό. Πρέπει λοιπόν να το παίρνουμε σαν πρώτο γνώμονα και πρέπει να ακούμε τους φορείς που απασχολούνται με τον τουρισμό, διότι το ζουν από πρώτο χέρι. Πιστεύω και θέλω να πιστεύω ότι υπάρχει μέρημνα προσέγγισης των τουριστών προς το κέντρο του Ηρακλείου και όχι απλά βγάλαμε μια μακέτα για να πάρουμε το βραβείο. Μπράβο. Είτε θεωρώ ότι εν εξελίξη αυτής της μελέτης θα καλεστούν όλοι οι φορείς να αποτυπώσουν τις απόψεις τους και μέσα από ένα κοινό διάλογο φορέων και Δήμου θα βρεθεί η βέλτιστη λύση. Επαναλαμβάνω τα νούμερα. 950.000 επισκέπτες το 19 στη Γνωσό. Δεν έχουμε τα τωρινά νούμερα, αλλά έχουμε γύρω στις 750.000 τώρα. Δεν έχει λήξει σεζόν. 650.000 επισκέπτες στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου. Δηλαδή, έχουμε σχεδόν 1.000.000 επισκέπτες στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου. Αυτοί πώς θα έχουν πρόσβαση, πώς θα μπορούν να αφήσουν τον οβολό που λέει. Δεν είναι του μόνο Μαρουσάκη για τους επισκέπτες. Πώς θα επισκέπτουν το θέλω μουσείο. Να είμαστε σωστοί. Δεν είναι μόνο για τα μουσεία. Σε αυτή την πόλη, κύριε Παπα-Νικολάου, γιατί λίγο πολλές φορές, και δεν είναι μόνο σε εσάς, χάνουμε την μπάλα. Δεν είναι μόνο οι τουρίστες, υπάρχουν και 200.000 άνθρωποι που ζουν σε αυτή Φυσικά. Την πόλη. Αυτό δηλαδή νομίζω πρόσβαση στο κέντρο της πόλης. Πρωτίστως πρέπει να αφορά αυτούς. Ορθώς και τουρίστες, βεβαίως και είναι πολύ σημαντικό κομμάτι. Εγώ λέω για το δικό μου κομμάτι. Βεβαίως. Αλλά ναι. Πρέπει να ξεχνάμε φυσικά και τους μόνιμους κατοίκους. Έχω ερώτημα για εσάς, κύριε Κουμαντάκη, για να μην το ξεχάσω. Εδώ ένας τηλεθεατής λέει ότι ενώ λέει υπάρχει συγκεκριμένη ώρα για τον ανεφοδιασμό των καταστημάτων, έχω την εντύπωση ότι το κάθε κατάστημα, λέει, στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου και κυρίως τα πολυκαταστήματα, το κάνουν όποτε τους βολεύει. Κοιτάξτε, με πολύ κόπο έχουμε ορίσει κάποιες ώρες που μπορούν τα φορτηγά να μπαίνουν στο κέντρο του Ηρακλείου και να μπορέσουν να τροφοδοτούν τις επιχειρήσεις. Ναι. Έχουμε πει κατά τη διάρκεια της κυκλοφοριακής μελέτης ότι δεν φτάνουν τα σημεία περιφερειακά του σταυρού της πόλης που μπορούν τα αυτοκίνητα να παρκάρουν και από εκεί να διοχετεύουν τα εμπορεύματα μέσα στην αγορά. Είπανε ότι θα ορίσουν τρεις με τέσσερις θέσεις. Δεν έχει συμβεί αυτό το πράγμα μέχρι στιγμής.
και υπάρχει μια σχετική αναρχία. Αυτό είναι πραγματικότητα. Τώρα, στη δικαιοσύνη. Είναι ένα μεγάλο θέμα. Το ισχύει οποίο, αυτό. Το βράδυ, μετά τις 9, εκεί γίνεται πανικός. Έρχονται μεγάλα αυτοκίνητα, κατεβάζουν τεράστιοι όγκοι εμπορευμάτων, τα οποία πραγματικά τροφοδοτούν. Υπάρχει θέμα. Το θέμα αυτό, ελπίζουμε τώρα με την καινούργια Δημοτική Αρχή, βέβαια όλους εκεί θα ρίξουμε στην καινούργια Δημοτική Αρχή, αλλά ελπίζουμε ότι κάποια θέματα θα δώσουμε έτσι πρακτικές λύσεις και να βελτιώσουμε κάποια πράγματα. Θα δούμε, θα το δούμε, θα το συζητήσουμε. Τώρα, ως προς το άλλο που ξεκινήσαμε την συζήτηση, σαφέστατα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας από εδώ και στο εξής, ότι η πράσινη ανάπτυξη πρέπει να τη λαμβάνουμε υπόψη, η καλλιέργεια πρέπει να τη λαμβάνουμε υπόψη, αλλά πρέπει να λάβουμε υπόψη και την πρακτική μιας πόλης και πρέπει να λάβουμε και υπόψη ότι υπάρχουν και ομάδες, κοινωνικές ομάδες, ομάδες οικονομικές ομάδες ή αν θέλετε πολιτών, άλλες κοινωνικές ομάδες, οι οποίες ζουν μέσα στην πόλη και πρέπει και αυτοί να ληφθούν υπόψη. Γι' αυτό είναι καλλιέργεια, ωραίο πράγμα, αναλαμβάνουμε και την πρακτική της πόλης σε όλες αυτές τις κατευθύνσεις. Όσο είπατε να κάνω ένα σχόλιο για τη φωτοεκφόρτωση των εμπορευμάτων, εγώ θεωρώ ότι, και να με διορθώσει ο κ. Κουμαντάκης, ότι υπάρχουν οριοθετημένες ζώνες και ωράρια. Είναι θέμα λοιπόν ελεγκτικών μηχανισμών, ώστε να επιβάλλουν την τήρηση αυτών των ωραρίων. Θέλω να βοηθήσουν από το κοντρόλ να δούμε τις φωτογραφίες από την Κνωσό, εκεί που περιμένει ο κόσμος απ' έξω, γιατί έχω δύο ερωτήματα προς τον κύριο Παπανικολάου, αλλά και προς τους επαγγελματίες εδώ, είτε από τον Εμπορικό Σύλλογο είτε από τους επαγγελματίες οδηγούς. Λένε οι τηλεθεατές ότι αυτό το θέμα με την λεωφόρο Κνωσού είναι πολύ σοβαρό και επειδή το έχουμε αναδείξει, κύριε Παπανικολάου, πάρα πολλές φορές μέσα σε αυτήν εδώ την εκπομπή, με τα οχήματα που αναπτύσσουν πολύ μεγάλες ταχύτητες, ενώ οι τουρίστες περιμένουν για να μπουν στον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού. Ωστόσο, θέτουν το ερώτημα, μήπως μου λέει, μήπως μπορεί και από την πλευρά του Μινωικού Ανακτόρου να υπάρξει ένα χρονικό περιθώριο για το πόσοι μπορούν να περιμένουν στο δρόμο. Και λέει εδώ ένας τηλεθεατής ότι έχει ταξιδέψει αρκετές φορές στο εξωτερικό και έχει βρεθεί να περιμένει στο δρόμο μία ανάσα από τα αυτοκίνητα σε πολύ μεγαλύτερους αρχαιολογικούς χώρους όσον αφορά την επισκεψιμότητα. Ας πάμε να το πούμε ένα-ένα. Υπάρχουν φωτογραφίες, δεν ξέρω. Θα δούμε τις φωτογραφίες που μας στείλατε εσείς σε πολύ λίγο. Έχουμε το πάρκινγκ το καινούριο, το οποίο είναι μετά το 2004. Αυτό που είδαμε στην αρχή στρωμένο με 3α και μετά κατόπιν με άσφαλτο και γραμμοθετημένο όπως είναι τώρα. Η απόσταση από τον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού είναι γύρω στα 100 μέτρα. Περνάει από ένα πολύ στενό πεζοδρόμιο, το οποίο είναι δύο ευκάλυπτοι και μια στάση λεωφορείου. Την οποία εμείς έχουμε πει ότι αυτή πρέπει να φύγει εκεί πέρα για να υπάρχει άνετη διάβαση, χωρίς να υποχρεούνται οι τουρίστες να κατεβαίνουν στον δρόμο όπως είδαμε στις φωτογραφίες πριν. Τώρα, όσο αφορά την είσοδο στον αρχαιολογικό χώρο, δεν υπάρχει ακόμα, παρόλο που εμείς είχαμε προτείνει στο παρελθόν και παρόλο που στην Ακρόπολη τώρα εφαρμόζεται ένα σύστημα στο οποίο θα υπάρχει ραντεβού ή ανά ορισμένες ώρες. Στην Ακρόπολη όμως δεν υπάρχει κοντινός δρόμος που είναι ευρείας κυκλοφορίας. Στην Διονυσίου Αραπαγίτου που είναι πεζόδρομος. Παρόλα αυτά, για να υπάρξει μια καλή ροή μέσα στον αρχαιολογικό χώρο, έχουν εφαρμόσει ένα χρονικό όριο το οποίο το δοκιμάζουν τώρα. Τώρα, όσο αφορά μέσα στον αρχαιολογικό χώρο, ο αρχιφύλακας Κνωσού, ο Νίκος Παπαδάγιος. Είναι αυτό που βλέπουμε. Ναι, αυτό ακριβώς. Αυτό είναι φοβερά επικίνδυνο, γιατί βλέπετε τα οχήματα τα οποία κινούνται. Είχαμε προτείνει εμείς, σαν Σωματείο Ξεναγών, στον προηγούμενη Δημότη Αρχή, να κάνουν το εξής. Όπως έχουν στρώσει στο Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου τις πέτρες, να το κάνουν το ίδιο, ώστε να υποχρεώνουν τα αυτοκίνητα με το ζόρι, γιατί από το φιλότιμο δυστυχώς είναι λίγοι οι οδηγοί που το έχουν, να επιβραδύνουν ώστε να μην περνάνε με πολύ ψηλές ταχύτητες εκεί, ώστε να μπορούν να υπάρχει διάβαση με περισσότερη ασφάλεια, μέχρι να δούμε τι θα γίνει με τη στάση, την οποία φαίνεται στην αριστερή μεριά, δίπλα στους πεζούς που περνάνε. Γιατί από ό,τι βλέπετε, χωράει ένας-δύο. Οι υπόλοιποι υποχρεούνται στον δρόμο. Και όχι μόνο αυτό, υπάρχουν άνθρωποι με κοινωνικά προβλήματα, με καρέκλες, με παιδιά, με μαμάδες, οι οποίοι είναι φοβερά επικίνδυνο. Βλέπετε, ένα άτομο χωράει στο πεζοδρόμιο και οι υπόλοιποι είναι στον δρόμο. Λοιπόν, αυτό είναι ένας κίνδυνος να γίνει ένα σοβαρό ατύχημα, ακόμα και να θανατηφόρο. Λοιπόν, αυτό το κομμάτι, να φύγουν τα δύο δέντρα, να φύγει η στάση λεωφορείου
και να γίνει άνετο πεζοδρόμιο είναι κάτι το οποίο έπρεπε να γίνει χθες. Το είχα αναφέρει στον κύριο Σισαμάκη, είχε πει ότι θα το δει. Δεν έχει γίνει κάτι ακόμα. Θα δούμε τι θα γίνει με την καινούργια δημοτική αρχή. Γιατί αυτό εμπίπτει στο Δήμο Ηρακλείου. Δεν είναι στην αρχαιολογικό χώρο μέσα, είναι Δήμος Ηρακλείου. Ό,τι είναι από τη σκάρα και μέσα, από την πόρτα και μέσα, είναι αρχαιολογικός χώρος. Λοιπόν, επειδή είμαστε και ζωντανή εκπομπή και εκπομπή επικαιρότητας, έχουμε μία σημαντική εξέλιξη. Έχουμε μία πολύ σημαντική εξέλιξη που αφορά το εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ. Πριν από λίγο δημοσιοποιήθηκε ότι με εντολή του Στέφανου Κασελάκη διαγράφονται από το ΣΥΡΙΖΑ οι κύριοι Βίτσα, Σκουρλέτης και Φίλης. Είναι αυτή τη στιγμή πρώτη είδηση σε όλα τα site της χώρας και φαίνεται ότι έχει ξεκινήσει αυτός ο κύκλος των διαγραφών, κάτι που είχε πει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Κασελάκης. Φαντάζομαι ότι αύριο θα υπάρξει ακόμα πλούσιότερο ρεπορτάζ και από τα μέσα του ομίλου της Create TV. Δεν θα σας ζητήσω τώρα να σχολιάσετε πολιτικά, εκτός και αν θέλει κάποιος να σχολιάσει πολιτικά. Ασχολίαστε. Κύριε Μαγκουσάκη. Ας αφήσουμε τα του ΣΥΡΙΖΑ στο ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Δασκαλάκη. Κύριε Κουμαντάκη, εσείς θέλετε να κάνετε ένα σχόλιο? Κοιτάξτε, εντάξει, εμείς οι άνθρωποι της πραγματικής οικονομίας και της αυτής πρέπει να παρακολουθούμε σε αυτές τις εξελίξεις κλπ. Είναι ένας καινούριος δρόμος που ανοίγει, πολιτικός δρόμος που έχει σχέση με διάφορους ιδεολογιοπολιτικούς χώρους που πρέπει να αποκτήσουν μια άλλη συνοχή, να ξεκαθαρίσουν κάποια πράγματα, να ενωθούν κάποια πράγματα. Δηλαδή μπήκαμε ανοίξαμε ένα δρόμο, έτσι, ανοίξαμε ένα δρόμο, ο οποίος είναι μακρύς, και εκεί θα γίνουν και άλλα πράγματα, πολλά πράγματα τέτοια, που στο τέλος θα διαμορφωθεί ένα πράγμα που το οποίο θέλει χρόνο, θέλει, αν θέλετε, αλλαγές μεγάλες, θέλει σκληρά πράγματα. Άνοιξε ένα καινούριο δρόμο, ο οποίος αυτός θα αποκτήσει μια δυναμική η οποία ίσως στο απότερο μέλλον θα αποτελέσει και η λύση της πολιτικής διαβούλευσης της χώρας μας. Και μάλιστα η διαγραφή έγινε, γιατί έρχονται συνεχώς πληροφορίες, μέσω του διαδικτύου, μέσω των social media, μέσω του Twitter του κυρίου Κασελάκη, ανακοινώνει στα τρία στελέχη, πρώην στελέχη πλέον του ΣΥΡΙΖΑ, ότι διαγράφονται. Να υπενθυμίσουμε στους τηλεθεατές ότι ο κύριος Κασελάκης τις προηγούμενες ημέρες είχε διαγράψει και τον Στέφανο Τζουμάκα. Έχει ενδιαφέρον το πολιτικό ρεπορτάζ. Μιλάμε για το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Να μην το βλέπαμε όμως έτσι με το γεγονότα, απλά τα γεγονότα. Τώρα είναι γεγονός. Αν δεν πούμε το γεγονός, βεβαίως. Είναι πολύ σημαντικό. Απλά επειδή είναι είδηση που στα αγγλικά το λέμε breaking news, βγαίνει τώρα, εμείς θα το μεταφέρουμε. Ένα τελευταίο ερώτημα προς εσάς, κύριε Πετράκη, που έχει έρθει από τηλεθεατή. Μιλάνε για τη λεωφόρο Δημοκρατίας. Ναι. Για πιάτσα ταξί και περιμετρικά αυτής θα μπορούσε να υπάρχει μια πιάτσα ταξί εκεί? Ποια ταξί? Ταξί υπάρχει στο εργατικό κέντρο. Στο εργατικό κέντρο. Σωστά. Φαντάζομαι και η επόμενη είναι στην Συμβολή Δημοκρατίας και Γνωσού. Το λεγόμενο Αγίου Κωνσταντίνου. Και επίσης, δεύτερο ερώτημα, γιατί λέει τους θερινούς μήνες είναι σχεδόν άδειες οι πιάτσες ταξί σε σημεία που είναι εκτός του κέντρου του Ηρακλείου, ρωτάνε οι τηλεθεατές. Ένας τηλεθεατής. Θα περίμενα να ακούσω και να ήταν ευχαριστημένοι όλοι να υπάρχει κίνηση, να εξυπηρετείται ο κόσμος και να μην τα θέλουμε να κάνονται στις πιάτσες. Θα περίμενα το ερώτημα ότι δεν εξυπηρετούνται. Το αν δεν είναι σταθμευμένα στην πιάτσα. Προφανώς το ρωτάνε επειδή δουλεύουν, δεν βρίσκουν. Μάλλον δεν το πιστεύω να γίνεται αυτό. Απλώς υπάρχει παραπάνω κίνηση. Είναι ώρες αιχμής λιμανιού, αεροδρομίου. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Και ένα ακόμα ερώτημα προς εσάς, κύριε Μαγκουσάκη, το ξέχασα και θέλω να το μεταφέρω. Με είσοδο-έξοδο στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου, ήταν λέει καλύτερα τα πράγματα φέτος και ποια είναι η προτινόμενη λύση? Κοιτάξτε, βάσει και τη πρόταση που έκανε ο σύνδεσμός μας και με πολύ κοπιαστικό τρόπο επετεύχθη να αξιοποιηθεί απέναντι από τη ΣΕΑΠ το παλιό Ικάριο γήπεδο. Οριοθετήθηκαν τα τουριστικά λεωφορεία, τα οποία είναι για την αναμονή ώστε να μπουν μέσα στον χώρο να επιβιβάσουν. Έγινε μια σωστή οριοθέτηση, ήταν πιο όμαλα τα πράγματα. Βέβαια, όπως έχω πει και άλλες φορές, έχει λύσει το 50% του προβλήματος, διότι το άλλο 50% είναι που δημιουργείται μέσα στον χώρο επιβίβασης. Δυστυχώς, εκεί ακόμα, αν και έχουμε κάνει πρόταση, αποκοινούμε τον κύριο Πετράκη και ευχαριστούμε τον κύριο Πετράκη προς τη θετική του γνωμοδότηση προς την πρόταση που είχαμε κάνει.
Δυστυχώς δεν έχει βρεθεί λύση ακόμα. Αυτό που αντιμετωπίζουμε στο χώρο επιβίβασης, εκτός του ότι είναι επικίνδυνο, διότι συσσωρεύονται πάρα πολλά τουριστικά λεωφορεία, γίνεται και ένας λαβύρινθος ώστε ο επισκέπτης, ο τουρίστας να βρει το τουριστικό λεωφορείο να επιβιβαστεί, με κίνδυνο τη σωματική του αχαιρεότητα, και είναι ευχής έργο που δεν έχει συμβεί κάτι τέτοιο ακόμα. Ευελπιστούμε την καινούργια σεζόν, το χειμώνα που θα έχουμε μπροστά μας, να βρεθεί η βέλτιστη, πάντα έμεση λύση, κύριε Δασκαλάκη, και όπως το λέμε εμείς λαϊκά, μεσοβέζικες λύσεις, ώστε να πάμε στο νέο αεροδρόμιο, που επιτέλους θα έχουμε νέες υποδομές, πιο ανθρώπινες και πιο επαγγελματικές. Πάντως βλέπω ότι υπάρχουν και μηνύματα, μιας και μιλάτε για το αεροδρόμιο και για την παράνομη στάθμευση στη λεωφόρο Ικάρου στο ύψος του αεροδρομίου Νίκος Καζαντζάκης, κυρίως σε ώρες αιχμής, με οδηγούς που περιμένουν ακόμα, λέει, και μια ανάσα από τη διάβαση των πεζών για να παραλάβουν τον επιβάτη που βγαίνει από τις αφίξεις. Είναι κάτι το οποίο το έχουμε καταγράψει πολλές φορές. Θεωρώ ότι η συγκεκριμένη διάβαση, αυτό εν κατακλείδη χρησιμοποιείται από ιδιωτικές χρήσεις, βανάκια. Μα το λένε για γιοταχή. Τα οποία εν κατακλείδη, κύριε Δασκαλάκη, σε ένα μεγάλο βαθμό το γνωρίζει καλά και ο κύριος Πετράκης, διότι κατέβηκε και ένα μεικτό κλιμάκιο φέτος το καλοκαίρι. Δεν θέλουν να μπουν μέσα στον χώρο του αεροδρομίου, στον περιβάλλον χώρο του αεροδρομίου, γιατί απαγορεύεται να μπουν μέσα στην επιβίβαση, διότι έχουν χρονικά ωράρια, ώστε μπορούν να επιβάσουν νόμιμα. Συνήθως γίνεται μια τεράστια υποκλοπή. Ότι οι περισσότεροι σε εκείνο το κομμάτι είναι παράνομοι. Μάλιστα. Και δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό χώρο του αεροδρομίου. Ακριβώς. Και κρύβονται στη Δεπανάλ μέσα το πάρκινγκ, το οποίο μισθώνουν μηνιαία. Έχουμε μηνιαία μισθώματα και κάνουν τη συγκεκριμένη. Φέτο, βέβαια, κατέβηκε ένα μεικτό κλιμάκιο, το οποίο έκανε μια άριστη δουλειά. Πρέπει να το πούμε αυτό. Λοιπόν, κύριε, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά που ήσασταν απόψε εδώ. Μακάρι να καταφέρουμε αυτοί που πρέπει να ακούσουν προτινόμενες λύσεις. Και το πιο σημαντικό, θα κρατήσω αυτό που λέτε όλοι, ότι η νέα δημοτική αρχή να καλέσει σε στρογγυλό τραπέζι τους ανθρώπους που ασχολούνται με την αγορά, τους ανθρώπους που ασχολούνται ως επαγγελματίες οδηγία, αλλά και τους ξεναγούς, μπορούν να προτείνουν λύσεις και να κάνουν καλύτερη τη δική μας καθημερινότητα. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας σε ώρα αιχμής, την ερχόμενη Δευτέρα, 10 λεπτά πριν τις 10, όπως κάθε Δευτέρα. Καλό σας ξημέρωμα.